Οι καθημερινοί Eurogroup δεν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα στην Ελλάδα. Συνέντευξη με τον Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εστία. Ευρωπαϊκός ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη διάκριση από γερμανική εφημερίδα. Το παρόν. Με τις ευλογίες των ξένων που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο, χτίζει κόμμα ο Στουρνάρας. Η Αυγή. Μποναμάς δηλητήριο. Καταιγίδα σκληρών μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φόρους, απολύσεις. Το Βήμα. Ξαφνικός έρωτας αγορών και τραπεζιτών για την Ελλάδα. Θαύμα, θαύμα. Την ώρα που η κοινωνία περνά τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι ξένοι βλέπουν φως στο τούνελ. Η Βραδινή. Συντάξεις, όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Ελεύθερη ώρα. Κράτησαν το Χριστό Όμηρο στο Βερολίνο. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 8 τυφώνες για το Σαμαρά. Το μπλοκάκι του Πρωθυπουργού. Έθνος. Γκάλοπ βόμβα. Τέλος εποχής. Θέμα. Γιατί οι οίκοι παίζουν ξανά Ελλάδα. Οι 6 μήνες Σαμαρά που άλλαξαν το κλίμα. Πέφτει χρήμα στην αγορά, αλλά λίγο και αργά. Φτώχεια και φόροι, εμπόδιο στην ανάπτυξη. Τύπος της Κυριακής. 2013. Οι μεγάλες ανατροπές. Ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, συντάξεις, φορολογία. Real News. Οι 10 εντολές της Τρόικας για τη φοροδιαφυγή. Ο Τόμσεν, έφορος. Η μυστική αλληλογραφία των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση. 2000 Ράμπο στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Ριζοσπάστης. Αντιλαϊκός, φορολογικός, τυφώνας. Το ζήτημα της ριζικής αλλαγής αντικειμενικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να την επιβάλλει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Νιούς. Βγάλτε από τη φυλακή αυτούς που με λίστεψαν, λέει ο Γιάννης Πάριος. Εσπρέσο. Έκρηξη της Βάνας. Μακεδονία. Τα Χριστούγεννα της μεγάλης κρίσης. Παρασκήνιο. Εδόλια για το καρτέλ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καρφίτσα Θεσσαλονίκης. Ούτε φάτνη για άστεγους. Σπορ της Θεσσαλονίκης. Αγκαλιά ΠΑΟΚ και Βεϊρίνια. Μέτρο Σπορτ. Δόνης σε Βεϊρίλια. Αντελίνο, σε θέλουμε κοντά μας. Derby News. Κούρεμα και καθάρισμα. Γκορ News. Αλλάζει πρόσωπο η ΑΕΚ. Η Πράσινη. Τον Πάγο Ντε Βιτσέντι. Sport Day. Νάτο το μαχαίρι. Μπάρκαν ζητάει ο Λίνεν ώρα των σπορ. Και φως, μοναχικός καβαλάρης. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάμε με την καθημερινότητα. Μαζί μας ο διοικητής του ΟΓΑ. Μαζί μας οι δύο καθηγητές Μητρόπουλος Κατρούγκαλος, ο εργατολόγος ο κύριος Μπούρλος, ο φοροτεχνικός ο κύριος Μουζάκης. Κύριε διοικητά, κύριε Πέτρουλα, θα έχουμε σε λίγο και την εκπρόσωπο των Τριτέκνων Ελλάδος. Τι έγινε με τα επιδόματα? Γιατί ξαφνικά δεν δόθηκε το επίδομα του τρίτου παιδιού 17 Δεκεμβρίου και θα δοθεί 27? Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος που δεν δόθηκε το επίδομα για το τρίτο παιδί ήταν καθαρά τεχνικός. Αχα. Επειδή έπρεπε να τρέξουν 2-3 αρχεία, ξέρετε, με τον τελευταίο νόμο γίνανε αρκετές αλλαγές. Δεν προλαβαίναμε και υπήρχε ο κίνδυνος να καθυστερήσουμε την καταβολή των επιδομάτων συνολικά. Έτσι λοιπόν είπαμε να πληρωθούν κανονικά τα επιδόματα. Και?
των υπολείπων και το τρίτο να καθυστερήσει κάποιες μέρες. Το μόνο λάθος μας, θα έλεγα, και είναι όντως παράληψή μας, είναι ότι την τελευταία μέρα που ανακαλύψαμε ότι δεν θα πληρωθεί μαζί και το τρίτο επίδομα, δεν βγάλαμε μία ανακοίνωση να πούμε, ξέρετε, θα καθυστερήσει. Α, την τελευταία στιγμή καταλάβατε ότι δεν θα δοθεί το επίδομα δεν το τρίτο παιδί. Δεν προλάβαινε να τρέξει και το καινούριο αρχείο για το τρίτο παιδί. Κύριε Διοικητά, δεν θα μπορούσατε να το είχατε προβλέψει αυτό, να μην είχατε πρόβλημα και κατ' επέκταση να μην υπήρξε και αυτή για να μην η σημαντική καθυστέρηση. Το λέω σημαντική, κύριε Διοικητά, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς, άνθρωπος είστε, ότι είναι μέρες γιορτινές, έρχονται Χριστούγεννα σε δύο μέρες και αυτοί οι άνθρωποι είναι μάδιες τσέπες. Δηλαδή, μάδιο ψυγείο. Δηλαδή, μυστική. Και επίσης, κόπηκε το η εννοώ σύνταξη αυτό, της γιατί πολυτεχνής. Μας ήταν μηνύματα που λέει ακριβώς. Θα κάνουμε μυστική Χριστούγεννα. Επίσης, κόπηκε το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας και το επίδομα των 2.000 ευρώ που δινόταν σε όποια γεννούσε τρίτο παιδί, το είχε δώσει ο Καραμαλής αυτό, έφυγε και αυτό, πάει περίπατο. Και επίσης είναι αισθητή η μείωση στα επιδόματα. Σε λίγο η κυρία Παπαδοπούλου θα μας πει τι έπαιρνε και τι παίρνει. Γιατί τόση μεγάλη μείωση, κύριε Διοικητά, στα επιδόματα? Εγώ δεν θα σας πω το γιατί τόσο μεγάλη μείωση, αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης, ο νόμος ψηφίστηκε. Ο ΟΓΑ δεν παρεμβαίνει σε αυτό, δεν νομοθετεί, ο ΟΓΑ εφαρμόζει. Απλά επειδή λοιπόν αναφέρατε μία σειρά πράγματα, δείχνει και το βαθμό της δυσκολίας που ήταν για να πληρωθούν όλα τα επιδόματα μαζί. Μάλιστα. Γίνανε πολλές αλλαγές σε πολύ σύντομο διάστημα. Δεν προλαβαίναμε και δεν ξέραμε πριν από ένα μήνα, όταν παραδείγματος χάρη κάναμε και την απογραφή για όλους τους λαμβάνοντας επίδομα ή σύνδεξη από τον ΟΓΑ. Μάλιστα. Δεν ξέραμε ότι θα καταργηθεί και θα αλλάξει ο τρόπος. Πλέον τα επιδόματα τα οικογενειακά θα αλλάξουν. Και έτσι λοιπόν βάλαμε και τους ανθρώπους να κάνουν απογραφή, ενώ πραγματικά δεν χρειαζόντουσαν. Καταλαβαίνετε ότι. Δηλαδή, από τη μια βάλατε κόσμο. Ένα λεπτό. Να απογράφεται στον ΟΓΑ και ο ΟΓΑ σταματάει τώρα πια όλη αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη, δίνατε το τελευταίο επίδομα που τελικά δεν το πήρανε 17, αλλά το πήρανε 27. Την κυρία Παπαδοπούλου να έχουμε δει. Εμείς όταν ξεκίνησε ο ΟΓΑ, είχε εξαγγείλει ότι από 1η Οκτωβρίου αρχίζει η απογραφή. Δεν ξέραμε ότι θα καταργηθεί το επίδομα αυτό. Και το ξέρατε εσείς? Εγώ το ήξερα. Και είπα, είναι δυνατόν να. Το είχα βάλει τίτλο. Και λέω, βάζουν ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ήταν αμφισβητούμενο. Είπα το εξής. Άλλο τι ήξερα εγώ, δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον εαυτό μου, μπορώ νομίζω. Ήξερα ότι θα κοπεί το επίδομα και διερωτήθηκα. Και λέω, βάζουν τον κόσμο να απογραφεί τη στιγμή που κόβουν το επίδομα. Αυτό διερωτήθηκα. Και δεν μου απάντησε κανείς. Ουδής μου απάντησε γι' αυτό το πράγμα. Εάν ξέρατε ότι θα κοπεί το επίδομα, πραγματικά σας συγχαίρω. Εμείς δεν το ξέραμε. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Δεν το ήξερε κανένας. Ο Παπαδάκης το έπαιζε. Ένα λεπτό. Ο Παπαδάκης το έπαιζε. Ο Καμπουράκης το έπαιζε. Εγώ το έδειχνα συνέχεια. Το προβλέπαμε όλοι, αλλά δεν ήταν σίγουρο. Περίμενε νόμο ο κύριος διοικητής, λέει. Ναι, ο κύριος διοικητής περίμενε το διατάφτα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Θα επαναλάβω ότι το Σεπτέμβριο δεν ήξερε κανείς ότι θα κοπούν αυτά τα επιδόματα και θα την κατασταθούν με κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, ξέρανε ότι θα μπει εισοδηματικό πλαίσιο. Μάλιστα, κύριε Μπούρλο. Ο κύριος διοικητής προφανώς εννοεί ότι δεν ενεργεί με βάση φήμες, αλλά με βάση τι νομοθετείτε. Πληροφορίες, αλλά με βάση. Μέχρι τότε διέρεε αυτό που είπε ο κύριος διοικητής. Ότι διέρεαν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Άρα για κατάργηση κανένας δεν μιλούσε τότε. Ναι, και προφανώς ο κύριος διοικητής έχει δίκιο. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής έντονο. Διότι στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, αλλοί μόνο δεν ζητούν τη γνώμη των αρμόδιων φορέων. Είναι θέμα και ανάγκη αποφασίσεων. Τώρα, ποιοι θα παίρνουν επιδόματα στην Ελλάδα? Μπήκε πλαφόν, κύριε Διοικητά, έτσι δεν είναι? Τα επιδόματα λέτε από τον Ιανουάριο και μετά. Ακριβώς. Τι θα αλλάξει, να ξέρουμε τις αλλαγές, να γνωρίζουμε. Από τον Ιανουάριο και μετά, λοιπόν, αυτό που δίναμε μέχρι σήμερα τι ήταν? Ήταν τριτεχνικό και πολυτεχνικό επίδομα. Μάλιστα. Δεν δίναμε οικογενειακό επίδομα. Αυτή τη στιγμή αλλάζει λοιπόν η φιλοσοφία. Λέει ότι θα δίνουμε το επίδομα στήριξης τέκνων, αν το λέω καλά. Το οποίο το δίνουμε από το πρώτο παιδί, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Μπαίνουν λοιπόν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχει ένας σύνθετος μαθηματικός τύπος που υπολογίζει για το πρώτο παιδί, το δεύτερο, το τρίτο. Όπως τα έχετε δει στο φορολογικό νομοσχέδιο, έρχεται και μία επιπλέον αλλαγή. Ενώ ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή έλεγε ότι τα επιδόματα θα είναι 40 και 40 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 50 για το τρίτο, 60 για το τέταρτο. Πώς θα δίνονται τα επιδόματα, Τώρα λοιπόν έρχεται η πρόταση, το σχέδιο νόμου, το οποίο λέει ότι για όλα τα παιδιά θα είναι 40 ευρώ. 40. Για το τρίτο, τέταρτο και παραπάνω παιδιά θα είναι συν 500 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν λέω ότι έχει, δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί, έτσι. Πάντως όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Με εισοδηματικά κριτήρια, συγγνώμη. Κύριε Διοικητά, με εισοδηματικά κριτήρια. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι εκπρόσωπος των τριτέκνων. Θα βγει πολύ κόσμο, θα το στερήσει πολύ κόσμο. Με εισοδηματικά κριτήρια, πόσο αυτά τα επιδόματα που λέτε, παρακαλώ?
για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ευρώ, ναι. Για τα 40 ευρώ υπάρχει ένα σύνθετος μαθηματικός τύπος. Μια εξίσωση. Ναι, μια εξίσωση που υπολογίζει το εισόδημα του πρώτου γονέα, το εισόδημα, ένα ποσοστό του εισοδήματος του δεύτερου γονέα. Είναι 1,85 αυτό. Όποιο είναι, τώρα δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή. Καρουφαλιά, οι περισσότεροι θα το στερηθούν, μην έχεις αμφιβολίες. Μπράβο, ρωτάει, κύριε Διοικητά. Το ξέρω, περιμένω να δω σφαιρικά τι θα γίνει και μετά θα τα πούμε. Ένα λεπτό. Κύριε Διοικητά, πλέον επίδομα θα παίρνει η οικογένεια και από το πρώτο παιδί, εάν πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, εάν έχει εισόδημα έως 9.000 ευρώ, θα παίρνει επίδομα 480 ευρώ. Αν είναι 9 έως 18.000 ευρώ... Ενώ διευρύνουν τη βάση, βάζουν απαγορευτικά εισοδηματικά κριτήρια και οι περισσότεροι θα βγουν εκτός. Σαφής. Τώρα δεν φταίει γι' αυτό ο διοικητής, γιατί έχει εκχωρημένες αρμοδιότητες. Να δώσουμε όμως την πληροφόρηση. Την είδηση να μας πει. Όχι είδηση, πληροφόρηση. Για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί που θα δίνουν τα 500 ευρώ υπάρχει ένα εισοδηματικό κριτήριο 45.000. Έτσι, το πώς θα διευκρινιστεί φορολογητέο, καθαρό ή τι, δεν ξέρω, είναι απόφαση της Βουλής. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ως φιλοσοφία, ως λογική, το να στηρίζεται από το πρώτο παιδί και να δίνεται ένα επίδομα είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, το ποια θα είναι το εισοδηματικό κριτήριο και αν το επίδομα θα είναι 40, 80 ή 100, έτσι θα μεγαλώσουν τα όρια. Αυτό εκτιμώ ότι είναι συνάρτηση της οικονομικής κατάστασης. Εκεί κόβει, δηλαδή για παράδειγμα. Να μην δείξουμε την κάρτα, θα την πω εγώ. Έως 11.000 ευρώ, με τρία παιδιά, παίρνει 2.940. Εισόδημα 11 έως 22, κύριε Μπούρλο, παίρνει 2.460. 22 έως 33.000 ευρώ παίρνει 1.980. Μη συνεχίζεις, το έχουμε βρει. Οι μισοί θα το παίρνουν, και μισή... παρά το ότι πάει και στους με ένα παιδί, οι μισοί θα το παίρνουν. Ακριβώς, κύριε Μπούρλο. Είναι και λιγότερα. Υπολογίσει ο διοικητής. Είναι προφανώς ότι θα συρρυκνωθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων. Η βάση συρρυκνώνεται. Για να ακούσουμε και τον κύριο με τα τέσσερα παιδιά, έτσι. Κύριε Γιώργο, συγγνώμη, πριν αρχίσει ο κύριος Παναγιώτης. Ναι. Πόσο, κύριε διοικητά, θα παίρνουν τα τρία παιδιά τελικά, αυτό που λέει ο νόμος 40-93, 130 ευρώ ή 3x40, 120 ευρώ. Πόσο θα είναι, γιατί. Στο νόμο λέει 40, 40 και 50. Πάμε 130. Στο άλλο που καταθέσατε χτες λέτε 40 ευρώ το παιδί. Πόσο είναι, 120 ή 130. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταθέσει τίποτα. Έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Μπράβο. Ο ΟΓΑ δεν νομοθετεί. Εντάξει, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Όχι, ούτε ο ΟΓΑ, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε ο ΟΓΑ. Για να είμαστε ξεκάθαροι στο ποιος καλύπτει. Εσείς εκτελεστικό όργανο, εντάξει. Το σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή μιλάει για όποιος θα έχει τρία παιδιά, ότι θα παίρνει 3x4 120 μάλιστα ευρώ, συν 500 το χρόνο για μάλιστα το τρίτο σαφής παιδί. Σαφής. Τώρα, από εκεί και άρα πέρα... αυτό που ψηφίστηκε 12 του μηνός, ναι, δεν ισχύει. Μα τι 40-93 που ψηφίστηκε 12. Θα ισχύσει το νέο 12 φορολογικό, σας λέει, Γαρουφόλιο. Εφόσον καλά ψηφιστεί το καινούργιο... Καταλαβαίνετε. Τώρα, υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένα σκάνδαλο διαρκείας, κύριε Διοικητά. Με τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Με μαϊμού εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Κύριε Διοικητά, αν και είναι χειμερινή περίοδος, είναι κάποιοι οι οποίοι επιλέγουν αυτή την περίοδο να εκμεταλλευτούν αυτά τα εισιτήρια. Τι γίνεται όμως εκεί? Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο το ανακαλύψαμε από πέρυσι. Ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Φυσικά δεν έχουμε και τη δυνατότητα να ελέγχουμε όλα τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν δυστυχώς αγρότες οι οποίοι δεν ξέρουν καν ότι έχουν κληρωθεί να πάρουν το εισιτήριο κοινωνικού τουρισμού. Βρίσκονται λοιπόν κάποιοι... Επιτίδη. Επιτίδη, ας μην πω αν είναι πρακτορία ή τι, παίρνουν αυτά τα εισιτήρια. Εναγνία του αγρότη, έτσι. Κάποια είναι εναγνία. Του δικαιούχου. Του δικαιούχου, ναι. Κάποια είναι εν γνώση του δικαιούχου. Μάλιστα. Του δίνουν κάποιο ποσό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και δικαιούχοι οι οποίοι γυρίζουν σε πρακτορία και λέει πόσο δίνεις να σου δώσω το κουπόνι μου. Και γίνεται ένα μοίρασμα μεταξύ δικαιούχου πρακτορείου και ξενοδοχείου και μοιράζονται την επιδότηση. Δυστυχώς, θα έλεγα δυστυχώς, και είναι μια ευκαιρία να το πούμε, και ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν, στο 80% των ελέγχων που έχουμε κάνει, δεν λέω ότι είναι όλα τα ξενοδοχεία έτσι, ούτε όλοι οι δικαιούχοι. Τι διαπιστώσατε? Το 80% είναι ξενοδοχεία τα οποία είναι κλειστά και τα οποία μας δηλώνουν ότι φιλοξενούν
δικαιούχους. Και έρχονται και εισπράττουν το παραδάκι. Και στέλνουν για να εισπράξουν το παραδάκι. Καλά, είναι απίστευτο. Η επόμενη κίνηση που κάνετε εσείς, κύριε Διοικητά, αφού αντιλαμβάνεστε αυτή την απάτη, τι κάνετε? Κύριε Διοικητά, εδώ να είστε πάρα πολύ σκληροί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με κλειστό ξενοδοχείο τώρα, έλεος. Τι κάνετε, το επόμενο βήμα ποιο είναι, κύριε Διοικητά? Θα σας πω έτσι, επί την ευκαιρία θα σας πω. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην απάτη. Θα σας πω το εξής, ότι ευρέθηκε ξενοδοχείο το οποίο είχε 64 κρεβάτια και μας είχε δηλώσει ότι φιλοξενούσε 147 ασφαλισμένους ταυτόχρονα. Και όταν πήγαμε εκεί, ήταν κάποιος εργάτης και έβαφε. Το θέμα είναι το εξής, ότι πιστεύω ότι δεν είναι μόνο με την αγροτική εστία, αλλά και πιθανόν και με την εργατική εστία, να γίνεται αυτό. Μάλιστα. Όσο δεν ήταν δυνατό να γίνουν έλεγχοι, ναι, συνέβαινε αυτό μια ελευθεριότητα, δεν βαριέσαι, άστο. Και μπορεί να γινόταν και χρόνια, έτσι. Όχι, μπορεί, είναι είστε βέβαιος ότι γινόταν. Δεν το ανακαλύψαν ξαφνικά τώρα. Πέρυσι λοιπόν ξεκινήσαμε τέτοιους ελέγχους. Κόψαμε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Βάλαμε πάρα πολύ μεγάλες ποινές. Λοιπόν, συνεχίστε αυτή τη διαδικασία. Είναι φοβερό, έτσι. Να λες ότι έχω 64 κλίνες, να λες ότι έχω 150, να έχεις 64, να είσαι και κλειστός και να λες ότι λειτουργείς και εξυπηρετείς και κόσμο. Ο κύριος Διοικητής έβαλε πραγματικά το δάκτυλο στον τύπο των ύλων. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχη. Απλά δεν γίνεται έλεγχη, αποδίδουν. Ένα λεπτό. Ακριβώς. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος Κατρούγκαλος πάντως σε αυτό που επισημαίνει ότι ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Κύριε Διοικητά, να συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα το θέμα του ΟΓΑ. Ένα λεπτό. Μόνο να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να ελέγχεις όλη την Ελλάδα όλα τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν πάνω από 3.500 ξενοδοχεία. Μπορείς να κάνεις έλεγχο κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας είπατε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παίζει ρόλο. Τώρα, κύριε Μπούρλο. Παίζει ρόλο να υπάρχει αίσθηση του ελέγχου όμως. Μπράβο. Κύριε Μπούρλο, μένω ή φεύγω, ρωτάει ο κόσμος, και τι κάνω από εδώ και προς, με βάση τα νέα στοιχεία που αρχίζουν να εφαρμόζονται και που θα τα αναλύσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Μένω ή φεύγω, σου λέει. Κοιτάξτε, θα φύγω να πάρω τη σύνταξή μου ή να κάτσω. Να κάνω. Αν έχει κάποιος καλή δουλειά, δεν είναι σκόπιμο να πάει παραδείγματος χάρη σε μια σύνταξη μειωμένη. Έτσι, θα πρέπει να συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους. Να δει τι τον αφορά, τι δουλειά έχει. Αν είναι άνεργος, προφανώς θα πάει στη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας ή μια γενική προτροπή προς τα να πάει προς συνταξιοδότηση. Και δεν είναι ότι θεμελιώνω, φεύγω. Είναι. Παρά το ότι θεμελιώνω, ναι, με συμφέρει να φύγω. Έτσι. Σε τι σύνθεση σύνταξης βγαίνω, με τι σύνθεση αποδοχών φεύγω, τι ηλικιακά όρια με πιάνω. Ακριβώς. Άρα λοιπόν σύρθε τη ζήτηση όπως επιφυλάχθηκε πολύ έντοιμο ο κύριος Μπούρλος. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από το δημόσιο. Υπάρχει καινούριος νόμος ή ξανά έχει συμβεί αυτό, κύριε καθηγητά? Διάβασα προχθές την καθημερινή τη δική σας εδώ, ναι, ναι, που λέει η κυρία Καλλύρη ότι στην κατεύθυνση αυτή θα αξιολογηθούν 25.000 που θα απολυθούν εντός του 2013. Η Φωτεινή κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ στην καθημερινή. Είναι μια αποκλειστική. Έτσι. Γιώργο, και να πούμε ότι επικεδεί και αυτό δεν έχει αναδειχθεί, ναι, ότι εφαρμόζεται ένας νόμος της διαθεσιμότητας και να ζητήσαμε ότι στην πατρίδα μας, ναι, ο μοναδικός νόμος που έχει διαθεσιμότητα εφαρμοστεί και ξεπατήκωσε και ο καινούριος δύο άρθρα του, είναι ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης Μεταξά 1936, ο νόμος 120, περιθέσεως εις διαθεσιμότητα δημοσίου. Είναι η πρώτο κύμα απολύσεων. Μάλιστα. Και ο νόμος διαθεσιμότητα. Και εγώ ένα θέμα γι' αυτό. Έτσι, μία λέξη για να κλείσουμε. Να το πούμε για την ιστορία, επειδή πολιτική. Ο Δήμαρχος Αθήνας, που είναι έγκυρος συνταγματολόγος και κάθε άλλο παρά αντιμνημονιακός, έχει και αυτός επισημάνει την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Γιατί είναι προφανής. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατρούγκαλε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουζάκη, ευχαριστώ τον κύριο Μητρόπουλο και στις τον κύριο στο βιβλίο η κοινωνία Μπούρλο. Στο απόσπασμα. Μένετε η της Θεσσαλονίκης. Η Ηλιάνα Κανέλη, φίλες και φίλοι, παραλαμβάνει τη σκυτάλη τώρα από εδώ και μπρος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείζωνα θέματα που αφορούν και την κοινωνία, βέβαια, και τον κύριο Διοικητή, την πολιτική, και θα συνεχίσουμε το θέμα της ΔΕΗ. Τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ, συγχωρείτε. Τον κύριο Κέιμον Στεριώτη. Τον κύριο Στεριώτη. Αλλά γρήγορο και διάλειμμα. Πολίτες που θα φιλοξενήσουμε. Ακριβώς. Γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η καθημερινή Eurogroup δεν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα στην Ελλάδα. Συνέντευξη με τον Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εστία. Ευρωπαϊκός ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη διάκριση από γερμανική εφημερίδα. Το παρόν.
με τις ευλογίες των ξένων που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο, χτίζει κόμμα ο Στουρνάρας. Η Αυγή, Μποναμάς δηλητήριο, καταιγίδα σκληρών μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φόρους, απολύσεις. Το Βήμα, ξαφνικός έρωτας αγορών και τραπεζιτών για την Ελλάδα. Θαύμα, θαύμα, την ώρα που η κοινωνία περνά τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι ξένοι βλέπουν φως στο τούνελ. Η Βραδινή, συντάξεις, όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Ελεύθερη ώρα, κράτησαν το Χριστό Όμηρο στο Βερολίνο. Κυριακάτικη Δημοκρατία, 8 τυφώνες για το Σαμαρά, το μπλοκάκι του Πρωθυπουργού. Έθνος, γκάλοπ βόμβα, τέλος εποχής. Θέμα, γιατί οι οίκοι παίζουν ξανά Ελλάδα. Οι 6 μήνες Σαμαρά που άλλαξαν το κλίμα. Πέφτει χρήμα στην αγορά, αλλά λίγο και αργά. Φτώχεια και φόροι, εμπόδιο στην ανάπτυξη. Τύπος της Κυριακής, 2013, οι μεγάλες ανατροπές. Ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, συντάξεις, φορολογία. Real News, οι 10 εντολές της Τρόικας για τη φοροδιαφυγή. Ο Τόμσεν, έφορος. Η μυστική αλληλογραφία των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση. 2000 Ράμπο στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκός, φορολογικός, τυφώνας. Το ζήτημα της ριζικής αλλαγής αντικειμενικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να την επιβάλλει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Νιούς, βγάλτε από τη φυλακή αυτούς που μελίστεψαν, λέει ο Γιάννης Πάριος. Εσπρέσο, έκρηξη της Βάνας. Μακεδονία, τα Χριστούγεννα της μεγάλης κρίσης. Παρασκήνιο, εδόλια για το καρτέλ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καρφίτσα Θεσσαλονίκης, ούτε φάτνη για άστεγους. Σπόρ της Θεσσαλονίκης, αγκαλιά ΠΑΟΚ και Βεϊρίνια. Μέτρο Σπόρτ, Δόνης σε Βεϊρίλια. Αντελίνο, σε θέλουμε κοντά μας. Derby News, κούρεμα και καθάρισμα. Γκορ News, αλλάζει πρόσωπο η ΑΕΚ. Η Πράσινη, τον Μπάγο Ντε Βιτσέντι. Sport Day, νάτο το μαχαίρι. Μπάρκαν ζητάει ο Λίνεν ώρα των σπορ. Και φως, μοναχικός καβαλάρης. Εννέα και τέσσερα πρώτα λεπτά. Καλημερίζω τη Λιάννα την Κανέλη. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να καλώς περάσουν ήρθες. Καλά οι άνθρωποι, ήρεμα, να ξεκουραστούν λίγο, να πάρουν μια βαθιά αναπνοή, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι σήμερα μαζί μας και είσαι σήμερα μαζί μας γιατί ξέρω και τον αγώνα που δίνεις μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής για αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό που συμβαίνει το περιέγραψες ακούγοντάς εχθές στο ραδιόφωνο ότι παίρνουν ακόμα και από τα μωρά, από τους παιδικούς σταθμούς λεφτά. Εγώ έχω ένα αίσθημα για να μιλήσουμε για το Κοινοβούλιο. Θα είμαι εξαιρετικά ακριβή στις εκφράσεις. Ακριβή, όχι ακριβής. Ακριβή. Πανάκριβη. Θα πω δηλαδή πολύ βαριά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι με 18 νομοθετικές πράξεις είμαι συμβουλευτική του Παπαδόπουλου. Όπα. Δεν είμαι κοινοβούλιο. Μισό λεπτό. Είμαι συμβουλευτική του Παπαδόπουλου, όπως τα ακούς. Δεν συζητάτε, δεν τροποποιείτε νόμους. Ό,τι και να συζητήσεις, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν σηκώνει τροποποιήσεις. Έρχεται το χαρτί και σου λέει ψήφισε. Τι μου λες τώρα, δηλαδή πάει σε μια διαδικασία. Αυτή η αντίρρηση την οποία φέρναμε τον καιρό που είχαμε διαδικασία κωδίκων. Όταν πας να κάνεις έναν κώδικα και κωδικοποιείς ένα κομμάτι της νομοθεσίας αυτού, του ποταμιού της νομοθεσίας. Το οποίο ακόμα κι αν ο νόμος τιμωρεί την άγνοια του νόμου, δεν μπορείς να το ζητήσεις από πολίτες. Ούτε καν Ευρωπαίους, ούτε καν Έλληνες, ούτε κανέναν. Από μια απέραντη πολυνομία, δυσνόητη και φτιαγμένη με. Νομίζω ότι από τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχουν 160.000 υπουργικές αποφάσεις.
Καλά. Ο Λουκές τι αριθμός. Και οι επιτροπές που κουβεντιάζουν τα οικονομικά κλπ. Είσαι μπαίνεις μέσα, μιλάς, πας στην επιτροπή, τι νόημα έχει. Γιατί πάτε σε επιτροπές και λέτε αυτό πρέπει να αλλάξει όταν μέσα στην Ορομέλεια δεν περνάει. Αυτά είναι νομοσχέδια. Όταν είναι νομοσχέδια, ναι, είναι νομοσχέδια. Όταν πας μετά και έρθει η συζήτηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ναι, δεν είναι τρόπος αυτός διακυβέρνησης. Και μακριά από μένα, ναι, να υπερασπιστώ. Ναι, να το υπερασπιστώ σε τελευταία ανάλυση. Σου λέει τώρα, Μάγδα, είμαι διακοσμητικό στοιχείο ως βουλευτής. Αυτό λέει. Εκ των πραγμάτων, ρεαλιστικά και πρακτικά δεν υπάρχει καμία σύμβαση. Μα δεν είμαι εγώ, είμαι 300 μάλιστα, είναι. Μάλιστα. 300 είναι. Δεύτερον, τι θα μου πείτε τώρα. Ότι υπερασπίζομαι ένα σύνταγμα το οποίο εμείς ούτως ή άλλως δεν το ψηφίσαμε γιατί δεν το θεωρούμε σωστό και δημοκρατικό. Αλλά βλέπεις ότι από το χαρτί, και το λέω αυτό, ναι, το λέω αυτό για τους συνταγματολάγνους που ξαφνικά μου μιλάνε για το Σύνταγμα και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούσαν όποιον μιλούσε μέσα στη Βουλή. Κοίταξε, πια έχω και 13 χρόνια. Έχω μια εμπειρία. Περάσαν 13 χρόνια. Βέβαια, είναι 5 εκλογές. 6 εκλογικές αναμετρήσεις είναι. Βλέπεις ότι ορισμένα πράγματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Ναι. Σκέψου ότι το 2000 ξεκίνησα την ιστορία με τον Αντώνη Σκυλάκο. Ναι. Συνυπογράψαμε για πρώτη φορά περί ΜΚΟ. Α, και βγαίνει άγνωστη τώρα. Άγνωστη λέξη ήτανε. Πάτμος. Άγνωστη λέξη. Ήταν η εποχή που ερχόταν η κυβέρνηση και ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε υπουργός εξωτερικών, να λέει μακριά τα χέρια και κάτω από την κοινωνία των πολιτών. Με έβριζε. Η ΜΚΟ, εμένα, μέσα στη Βουλή. Ναι. Η ΜΚΟ ήταν και η κοινωνία, η των, κοινωνία πολιτών. Των πολιτών. Και έρχεται το εισαγγελέα σήμερα. Με το 2002, ναι, αρχίζει η ιστορία. Εμείς αρχίσαμε τότε. Τι είχαμε βρει, κάτι προαγωγή του χριστιανισμού στη Βόρεια Κορέα. Κάτι απίθανα πράγματα. Συμπόσιο στον Αμαζόνιο. Ναι, κάτι εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Ναι. Ο κόσμος δεν είχε να φάει. Ήταν η εποχή όμως που η Βουλή. Για να λέμε μερικά πράγματα με το όνομά τους. Πώς να σου το πω δηλαδή. Δεν γίνεται. Τα βλέπαμε, μπροστά μας ήταν. Όταν πήγαινες να μιλήσεις μετά για πρωτοβουλίες πολιτών, να αντισταθούν απέναντι σε μια σειρά από πράγματα, γιατί ήταν πολύ φρέσκια η υπόθεση ο Τσαλάν, ήταν φρέσκα τα υπόλοιπα. Θυμάμαι τον Παπανδρέου στην αίθουσα, αυτή τη 223 που είχε κακή ακουστική, την ξύλινη απάνω, ναι, στο δεύτερο όροφο, να λέει δεν επιτρέπεται οι πολίτες να ασχολούνται. 2 χρόνια μετά την κοινωνία των πολιτών. Δεν επιτρέπεται οι πολίτες να ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Δεν επιτρέπεται με το ένα, δεν επιτρέπεται με το άλλο. Ξεκινάς αυτά, σαν εμπειρία σας το λέω. Ναι. Έρχεσαι το 2013. 2013! 9, είναι 9... 10 από τον ιό, τότε ήταν ο ιός της χιλιετίας. Το θυμάστε, όπως ήταν τώρα η Μάγια. Σωστό. Για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είμαστε το 1821. Σωστό. Είναι η δεκαετία της σύγχρονης ζωής των ανθρώπων που μας ακούνε. Τις ΜΚΟ τις λένε πλέον business καλά οργανωμένες και διαβάζω εδώ για την ΜΚΟ την οποία αποκάλυψαν χθες ότι τρώγαν πάρα πολλά χρήματα. Ο κύκλος της Πάτμου. 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών όμως θέλω να σου πω ότι η Βουλή λέει τους έδωσε 300.000 ευρώ. Μόνο. Το Υπουργείο Πολιτισμού 60.000. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Υπάρχει άλλο πρόβλημα. Υπάρχει άλλο πρόβλημα. Πώς δίνονται αυτά τα χρήματα. Προσέξτε λίγο τώρα. Γιατί δεν μαθαίνουμε το τι υπογράφουν. Θα σου απαντήσω, μάνα μου, τώρα. Πάμε. Είναι 14 υπουργεία. 14. 14 υπουργεία που μπορεί να δώσουν χρήματα, όλος ο δημόσιος τομέας μπορεί, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι διεθνής πρακτική. Καταργήσε ένα πολιτικό σύστημα. Ναι. Συνέβη και στην Σοβιετία. Μόλις έπεσε, ναι, και άλλαξε το καθεστώς, εκεί που ήταν πολιτική για τα παιδιά, για τα σχολεία, για τα τέτοια, ξεφυτρώσαν 60.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ένα χρόνο. Η Αμερική έχει 1,5 εκατομμύρια μη κυβερνητικές οργανώσεις. Απολύτως κυβερνητικές. Ποιος τις φτιάχνει αυτές. Κάνε τη βρωμοδουλειά. Εγώ μπορώ να κάνω ΜΚΟ. Εγώ μπορώ. Πώς μπορώ. Δεν πρέπει να έχω βουλευτή. Πολλά δεν θα βγάλεις γιατί γίνει φασαρία. Δεν πρέπει να έχω βίσμα βουλευτή. Όχι. Για να μου την... Για να κάνεις ΜΚΟ καθόλου. Πώς γίνεται. Καθόλου. Κατευθείαν στον κουβέρνο. Δηλαδή. Κατευθείαν. Πας στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα καταθέτεις, λες αυτό. Είμαστε μια καλή ομάδα ανθρώπων που ασχολιόμαστε με, άκουσε με, την αποναρκοθέτηση των Βαλκανίων. Μπαρντών. Ποιος το κάνει αυτό. Να σου πω εγώ τι κάνει όμως. Πηγαίνει και παίρνει. Ακούστε με, γιατί εδώ θέλει προσοχή. Πηγαίνει και παίρνει χρήματα από το κράτος και μετά νοικιάζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το στρατό, από διάφορες χώρες και τους στέλνει. Κάνει κοινό στη βρωμοδουλειά που δεν θέλανε να κάνουν ή ήταν υπεύθυνοι. Αυτά τα συμπόσια στον Αμαζόνιο δεν ήταν. Άσε τα συμπόσια. Οικολογικά. Στον Αμαζόνιο πηγαίνει. Οικολογικά, κοίταξε να δεις. Υπάρχει και διαστρέβλωση ψυχολογίας. Υπάρχει και οικοφασισμός όπως υπάρχει γενικότερος φασισμός. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πώς υπάρχουν οργανώσεις που στείλανε, λέει, 40.000 πουλόβερ να τα φορέσουν οι πιγκουίνοι στην Αυστραλία. Καλά, είναι φοβερό. Πώς αντίσουν τους πιγκουίνους για να μην λέει, επειδή μολυνθήκανε από την πετρελοκυλίδα, αντί να πάμε στη σωτηρία να χτυπήσουμε την πετρελοκυλίδα, να χτυπήσουμε αυτόν που παράγει τη μόλυνση. Στείλαμε πουλόβερ στους. Λοιπόν, άκουσε, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Ποιο υπέγραφε αυτό. Σε παρακαλώ, πρέπει να σα το πω αυτό. Τώρα θα πέσετε πάνω στην Πάτμο. Είναι εποχή δύσκολη με τα οικονομικά. Δεν εννοώ την Πάτμο, εννοώ τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τέτοιου τύπου. Θα πάτε να πέσετε πάνω σε αυτό και θα σας ξεφύγει η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι τραγική. Η εξέβρεση εργασίας,
Είναι επιδοτούμενη υπόθεση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Α, ναι, πριν από δύο χρόνια έχει. Θα μα ξεφύγει! Κατάλαβε τώρα γιατί το φέρα στην επιφάνεια και του έρχεσαι ο πόνο. Μπράβο. Έρχεται τώρα στην επιφάνεια. Μπράβο. Να πα να πέσει σε 10 λαμογιοειδεί. Μαζί με αυτές θα φύγουν και πραγματικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διότι υπάρχουν πραγματικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάνουν έργο πραγματικά και στηρίζουν. Ψάχνανε να βρουν 8.000 ευρώ, όχι 300 και 500 για αυτά. Ο Σύλλογος των Βασανιστέντων και Εξοριστέντων. Μωρέ. Μου δίνεις 10 δευτερόλεπτα. Άνθρωποι που πεθαίνανε από την ανάγκη, πώς να σου το πω δηλαδή. Και να σου πω και κάτι άλλο. 10 δευτερόλεπτα μου δίνετε. Δεν μπορεί να δοθεί. Μην το ξεχάσετε αυτό. Η αρμοδιότητα της εργασίας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είσαι καλά. Είναι ντροπή αυτό. Με βάση αυτή την νομοθεσία και αυτή. Τι πολιτική. Το θέμα, ναι. Υπάρχει και η Χρυσή Αυγή η οποία ανοίγει γραφείο και λέει για Ρωμιούς από εδώ και από εκεί. Αν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία, αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική η ευρωπαϊκή, αν δεν ήταν η διεθνής πρακτική, να σε παίρνουν σε στυλ. Παιδί μου, πώς ήταν παλιά χρόνια η γαλέρα. Θα πηγαίνει σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Άξιο τώρα τι κάνεις με τη μη κυβερνητική οργάνωση. Ναι. Κάνεις παραπολιτική νόμιμη. Κάνεις παρακράτος νόμιμο. Ρωσέτια. Παρακράτος νόμιμο. Πρώτα απ' όλα, απασχολείς προσωπικό. Το απασχολείς με όρους που επειδή είναι μη κυβερνητική οργάνωση, τσακίζεις και το μάμα, πάρε 200 για το χαρτζιλίκι σου. Άνεργος δεν είσαι, παίρνεις 200 και πας και βρίσκεις δουλειά σε ανθρώπους για 2,50, 2,80, 3,20. Πόσα λεφτά δόθηκαν σε μη κυβερνητικές όλα αυτά τα χρόνια, Λιάνα, μπορούμε να βρούμε άκρη. Κάναμε μία συνεδρίαση και προς τιμήν του Τσούρα και πολλών άλλων βουλευτών, στο λέω γιατί και από άλλα κόμματα. Κάναμε μία συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Ανακαλύψαμε έναν αριθμό που ουδής μπορούσε να ελέγξει. Ναι. Ουδής. Ναι. Τη μεγάλη φασαρία την κάνετε για τις ευκολοπιασούμενες που ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι χιλιάδες. Με λεφτά τρελά, έτσι. Χιλιάδες. Μάλιστα. Και χιλιάδες, έρχεται τώρα το κράτος. Χιλιάδες. Και σου λέει, κόψε από τους παιδικούς σταθμούς τροφία. Πάρε το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Θα γίνει μια μη κυβερνητική οργάνωση που θα χορηγεί τρόφιμα στα φτωχά παιδιά στα σχολεία. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένα έγκλημα. Και από κάτω υπάρχουν οι εργολάβοι του εγκλήματος που βαφτίζονται ενίοτε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα NGOs είναι εφεύρες της Αμερικής, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Από πότε? Μάλιστα. Από πότε? Εδώ και 25-30 χρόνια. Συγγνώμη που θα σου το πω. Πες μου. Αλλά σε αυτή την αντίληψη, για να δεις ότι είναι ζήτημα μόνο πολιτικής, ευρέθη. Σουηδός. Κάτι θα σας θυμίσει αυτό που θα σας πω και θα τα ακούσετε, γιατί ακούγεται και στην Ελλάδα από άλλη σκοπιά. Λίγο πιο βίαιη. Το λίγο πιο βίαιο το λέω κομψά. Ευρέθη ακροδεξιός βουλευτής στη Σουηδία, υπεύθυνος φέτος μάλιστα για την ανάλυση του προϋπολογισμού για το κόμμα του, το ακροδεξιό, το αντίστοιχο χρυσαυγήτικο, ο οποίος έπαιρνε πάνω από μία δεκαετία επίδομα πνευματικής αναπηρίας. Τι λες? Ναι, το διάβασα. Και όταν το ρωτήσανε το κάθαρμα, γιατί εσύ παίρνεις αυτό το επίδομα, η απάντηση? Που προφανώς δεν έχεις, η απάντηση ήταν. Υπάρχει νομοθεσία, το δίνει και το κοινοβούλιο, νόμιμα το πήρα, τι σας νοιάζει. Μάλιστα. Πατώντας ένα πρόβλημα που είχε πέσει, λέει, και είχε χτυπήσει και είχε ψυχολογικό τραύμα που είχε χτυπήσει όταν ήταν μικρός με το ποδήλατο. Άρα, γίνονται... Σε παρακαλώ. Πάμε Έλα, τώρα... Είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν είναι μόνο ζήτημα νομοθεσίας. Τώρα... Εφαρμόζεις ένα νόμο με τον ίδιο τρόπο που τον εφάρμοζες και πριν από λίγο καιρό. Για να δούμε. Για να δούμε. Έτσι. Γιατί πάμε ξαφνικά τώρα... δεν είναι όλες οι απεργίες παράνομες και καταχρηστικές. Ενώ ήταν σε ποσοστό 95%. Γιατί? Γιατί άμα αλλάξει όλο το σύστημα, ξαφνικά οι τρίτεκνοι δεν είναι πολύτεκνοι, οι τετράτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι πεντάτεκνοι, οι εξάτεκνοι μπαίνουν όλοι μαζί και ξαφνικά υπάρχει ένα κέλυφος που σου λέει ότι νοιαζόμαστε για το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζουμε την υπογεννητικότητα και μας νοιάζει το μέλλον της χώρας. Και για όλα μετά θα βγει κάποιος να σου πει: φταίνει, άλλο θα πει. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Έχουμε μπροστά μας. Γιατί αυτά δεν είναι θέματα. Τα τεράστια θέματα. Περικοπής μισθών. Τα θέματα που ετοιμάσαμε εμείς στην εκπομπή. Σας κάνω την ατζέντα συγκαθόλου. Ίσα-ίσα. Μα γι' αυτό. Στα χέρια μου κρατώ αυτό που έλεγες για τις ΜΚΟ. Όσα χρόνια. Δεν το κάναμε. Στο Άλτερ δεν ήταν δύο χρόνια πριν που κάναμε αυτό το θέμα. Να συμφωνήσουμε ότι ομιλούμε σε μια χώρα η οποία έχει εκχωρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η 12η-12ου του 2012. Είναι και εύκολη ημερομηνία, αν τη θυμάται κανένα. Τη 12η-12ου του 2012, με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δύο δημοσιογράφοι φωναχτά έχουν ασχοληθεί. Ο Στάθης ο Σταυρόπουλος, το Ενικός, και εσείς το Η Ελλάδα Αύριο. Να με τι μία θέλω. Και εμείς το είπαμε στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, το ενώ δεν έγινε φασαρία, εκχωρήσαμε το δικαίωμα να κατέχει αυτό το κράτος οτιδήποτε. Και το εκχωρήσαμε μέχρι το 2060. Γι' αυτό η Deutsche Bank λέει τα πετρέλαια μέχρι στην Ελλάδα. Μέχρι το 2060. Ακούστε με. Αυτό τι σημαίνει, Λιάννα, για να καταλάβει κανένα κομμάτι απλά. Περιουσιακό.
καμία υπηρεσία κρατική. Η οποία? Που να μην μπορεί να κατασχεθεί, δημευθεί, κυνηγηθεί, διεκδικηθεί από τους πιστωτές στα δικαστήρια, χωρίς καμία απόφαση και συμμετοχή των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν παίζουν κανένα ρόλο τα ελληνικά δικαστήρια. Βρετανικό δεν υπάρχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Αγγλικό δικαστήριο. Αγγλική νομοθεσία στο Λονδίνο και στο Λουξεμβούργο. Σαφέστατη. Αυτό δηλαδή είναι. Στο Ακρόπολη... Λουξεμβούργο που ψάχνουν τις λίστες των εξαγόντων μονίμως χρήματα με το αφορολόγητα ή μη, νόμιμα ή μη, παντελώς αδιάφορο. Στην πατρίδα την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό έδαφος κράτος των μη κυβερνητικών, πώς τον λένε, των offshore εταιριών. Εκεί λοιπόν θα κρίνεται η τύχη της Ακρόπολης, του Λαϊκού Νοσοκομείου, της Τράπεζας της Ελλάδος. Αύριο το πρωί δεν πλήρωσες. Μπορούν να έρθουν να σου πάρουν, όχι αυτό που λέμε το βρακί. Την παραλία. Το ρεύμα να μην πληρώσεις. Τα πάντα. Το ρεύμα. Τα πάντα. Το ρεύμα. Και έρχεται τώρα ο κύριος... Ο πιστωτής, αυτό ισχύει μέχρι το 2060. 2060 κατά λέξη το μνημόνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι από την ώρα που αυτό δεν συζητήθηκε, δεν μπήκε κάτω, ναι, δεν κουβεντιάστηκε από πλευρά συνταγματικότητας. Και? Και σε όλους αυτούς, επικαλούμε αυτούς που μιλούν τάχα μου δήθεν μόνο για επαχθές χρέος, να μου εξηγήσουν αν αυτό το πράγμα όφιλε να πυροδοτήσει από μόνο του τη συζήτηση, την πολιτική, όχι για το Σύνταγμα, για την ύπαρξη της έννοιας κράτους. Άρα λες μέχρι το 2060... Για να μην παίζουμε με ψευτοπατριωτισμούς. Άρα, λέει και η κυρία... Και με σχέδια για το 2020. Λέει η κυρία Κανέλη σήμερα, και αυτό έχει περάσει και από ΦΕΚ, ότι έως το 2060, αν η χώρα κάποια στιγμή δεν μπορέσει να πληρώσει ένα τμήμα των δανεικών, μπορεί να έρθουν οι δανειστές και να πούνε: έχεις πετρέλαια κάτω από την Κρήτη, έχεις φυσικό αέριο. Μην πας στα Ιόνια. Μην εντυπωσιακά. Ναι. Δώσ' μου την Ακρόπολη και το Εθνικό Μουσείο, έτσι να το πω, για να συγκλίνω την Ακρόπολη. Δεν το κάνουν για την Ακρόπολη. Ξέρουν αυτοί, θα πάρουν φυσικό αέριο γιατί θα κερδίσουν. Δεν το πάνε σε θεσμικά. Σου πάρω το πανεπιστήμιο, παιδιά. Σου πάρω το νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΗ τώρα. Κύριε Στεργιώτη, το 49 δεν θα είναι τελικά, θα είναι το μισό του 49. Θα είναι, δηλαδή. Α, και λιγότερο, στο 17 έπεσε. Οι ανάγκες της ΔΕΗ ήταν 49%, κύριε Στεργιώτη. Και γιατί 49%? Ρωτάει όλος ο κόσμος εδώ. Γιατί 49 ξαφνικά? Πώς προέκυψε αυτό, κύριε, σε μια εταιρεία που ασκεί μονοπόλιο στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να έχει τόση μεγάλη διαφορά το ποσοστό που προτείνει η ΔΕΗ, πρώτη να αυξήσει 47%, κύριε Στεριώτη, για να καταλάβει ο κόσμος και να εξηγήσουμε, ναι, τι σημαίνει αυτό. Η ΔΕΗ πρότεινε... Δικτυακό μονοπόλιο. Όχι, ναι, παραγωγικό μονοπόλιο. Σημαίνει ρεύμα, παίρνει και από ιδιώτες ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν. Εκτός αν δεν θυμάται κάποιος ότι δόθηκαν τα δίκτυα και για τηλεπικοινωνία στην Τελάση πριν από κάποια χρόνια. Πρότεινε λοιπόν η ΔΕΗ 47% αυξήσει στα τιμολόγια. 48,7. Ναι, οκ. Okay. 49% λοιπόν. Όμως χθες η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πρότεινε πολύ μικρότερες αυξήσεις. Φτάσαμε στο 17%. Αυτή η μεγάλη διαφορά πώς προκύπτει? Κάποιος εδώ δεν μας λέει την αλήθεια, γιατί λέτε ότι πρέπει να πάρουμε αυτές τις αυξήσεις διότι έχετε πέσει έξω η ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Έχετε ένα μεγάλο χρέος. Παιδί μου, έχει πέσει έτσι, όλα τα νοικοκυριά της Ελλάδος πέσαν έξω. Τώρα η ΔΕΗ είναι το θέμα. Και σωστά εδώ οι πολίτες, ξέρετε τι μου λένε, εγώ θα το πω, Γιώργο. Λιάννα, θα το πω. Λένε ότι θέλουν να πουλήσουν τη ΔΕΗ και θέλουν να την πουλήσουν ακριβά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με απελευθερωμένο τιμολόγιο το καλοκαίρι και μετά. Για να την πουλήσουν ακριβά τη ΔΕΗ, πρέπει όλοι εμείς οι Έλληνες να την πληρώσουμε ακριβά. Δηλαδή, για να δοθούν, πουληθεί ακριβά. Να δοθούν οι αυξήσεις τώρα μέχρι τον Ιούλιο, 1η Ιανουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η Μαΐου, και μετά που θα έχει πετάξει το πουλάκι Ιούλιο, έλατε να πάρετε τη ΔΕΗ. Αυτό λένε. Και φάγαμε και ακούγεται την καραμέλα. Τι η Τρόικα ζητούσε αυξήσεις για τη ΔΕΗ? Φάγαμε την καραμέλα. Κύριε Στεργιώτη. Ναι, βάλατε πολλά θέματα. Καταρχήν να πω το εξής ό,τι αφορά το μονοπόλιο. Ναι. Να βάλουμε τη θέση μονοπόλιο. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες με εργοστάσια οι οποίοι παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως κανείς από αυτούς δεν μπαίνει στη Λιανική και εταιρείες οι οποίες μπήκαν πέρυσι, 4 συνολικά, ναι, πτώχευσαν εικονικά ή πραγματικοί, τρώγοντας εκατοντάδες εκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου και των πελατών τους. Και κανείς δεν είπε τίποτα για αυτό το πράγμα. Όχι δα. Η ΔΕΗ επομένως είναι... όχι δα. Όχι δα. Πείτε ό,τι θέλετε. Μπορεί μην αρχίσετε τα κανείς και τα ποτέ. Ποτέ δεν είπε. Αν εσείς, εντάξει, ποτέ δεν τα ακούσατε. Είμαι υπερβολικός. Δεν συναντήσατε, είμαι και πουθενά κανένα κουκουέ στη ζωή σας ή κανένα μπαμίτι. Μπορεί να μην το είπε. Όχι. Ποτέ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κυρία Κανέλη. Φαγώθηκαν όμως πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι πληροφορούμε. Πολλά λεφτά. Ξέρετε και εσείς φυσικά. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
Δεν μπορεί κανείς σήμερα με τα κοστολόγια που έχει η ΔΕΗ να μπει κανένας ιδιώτης και να πουλήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα... Φανταστείτε ότι έχουμε. Ναι, γιατί. Άρα αγοράζεται πάρα για να πολλά μην... τιμολόγια για να κερδίσουμε... είναι ζημιογόνα. Άρα αγοράζεται ακριβά από όλους αυτούς και επίσης αναγκάζεται να πουλήσετε κάτω από την τιμή αγοράζουμε... που. Μάλιστα. Τώρα. Αλλά και ο πολίτης, κύριε Στεργιώτη. Αγοράζουμε και από ιδιώτες, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Αγοράζουμε και από ιδιώτες παραγωγούς. Και από ΑΠΕ υποχρεωτικά και από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, τώρα. Άρα η ΔΕΗ πρέπει να καλύψει το 100% των αναγκών του ελληνικού λαού ανεξαρτήτως κόστους. Μάλιστα. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Η ΔΕΗ επομένως οφείλει με βάση την νομοθεσία να παρουσιάσει τα κοστολογικά της στοιχεία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία βεβαίως κάνει μία γνωμοδότηση και την αποστέλει στο αρμόδιο Υπουργείο για να αποφασίσει τις τελικές εγκρίσεις. Εδώ ο κόσμος δεν βγαίνει. Μου στο ρεύμα. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Εδώ ο κόσμος, Λιάννα, να δεις πλάνα τώρα σε λίγο με ουρές ατέλειωτες. Ξεκινάμε από διαφορετική εφετηρία. Μην δοκιμάσεις να με φέρεις σε σύγκρουση, γιατί είμαστε φάντζ με ρετσινόλαδο με τον κύριο Στεργιώτη. Ποτέ. Όχι πολιτικά. Όχι πολιτικά και πρακτικά. Ναι. Η απελευθέρωση της ενέργειας είναι ευρωπαϊκή επιταγή. Το καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι ευρωπαϊκή επιταγή. Ναι. Όσο είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να έχεις κρατικό μονοπόλιο στην Ακριβώς. ενέργεια. Άρα, μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα συζητάμε έξω από τη λογική, ούτε να τα κρύβουμε από τον κόσμο, επειδή δεν αρέσει ενδεχομένως. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Επομένως, η ΔΕΗ που μπορούσε να είναι αυτάρκης, έχει λιγνίτη. Κερδοφόρα. Κερδοφόρα ήταν και είναι και παραμένει στην πραγματικότητα κερδοφόρα. Με δυνατότητα να επενδύσει στις εναλλακτικές πηγές. Η ίδια που δεν έχει κάνει, δεν της επιτράπει ποτέ να κάνει. Και περνάει επενδύσεις, ο χρόνος και συνεχίζει να μην το κάνει. Θα κοπεί σε φιλέτα ήδη το κομμάτι του λιγνίτη. Ξέρει πολύ καλά ο κύριος Στεργιώτης τι λέω. Μιλάμε μόνο για τη λιανική, επειδή είναι αυτό που φτάνει μέχρι εμάς στην τσέπη μας. Και που ακουμπάει τη τσέπη του πολίτη. Όλα τα συμπαρομαρτούντα φέρανε τη ΔΕΗ σήμερα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Δεν μπορείς να κάνεις άλλη πολιτική εφόσον δεν έχεις δικαίωμα. Ως κυρίαρχο κράτος να αποφασίσεις ότι θες να έχεις ως δημόσιο αγαθό κρατικό μονοπόλιο τη ΔΕΗ και να κατεβάσεις την τιμή του ρεύματος όπου θέλεις. Έτσι είναι, όπως το λες. Να μην βγάζει κέρδος. Αυτό σημαίνει από τη δικιά μου τη θέση. Μάλιστα. Από την ώρα που είναι εταιρεία, που πρέπει να βγάλει κέρδος, που πρέπει να απελευθερωθεί, που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγα μας χωφοράζεται στο κεφάλι. Τώρα, ακούστε κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το στοίχημα, κύριε Στεργιώτη, γιατί είναι καλό που τα ακούτε όλα αυτά. Έρχεται ο τρίτεκνος, ο πολύτεκνος, ο άνθρωπος που έχει παιδιά, αφού του ορμήσανε και του κόψανε επιδόματα, του καταργήσαν το αφορολόγητο των παιδιών, του κόψαν το επίδομα του τρίτου παιδιού. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο μικρομαγαζάτορας. Είναι και ο μοναχικός που μπορεί να μην έχει παιδιά. Θέλω να πάω στον και κύριο Πέτρουλα. Είναι άνεργος και δεν έχει τη δυνατότητα. Τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός, κύριε Πέτρουλα. Το δημόσιο αγαθό είναι δημόσιο αγαθό. Κόπηκε και το επίδομα του τρίτου παιδιού. Και φτάσαμε, εδώ είναι ο εκπρόσωπος των τριτέκνων, έρχεται και η κυρία εδώ είναι και θα κάθεται σε λίγο να πάρει τη θέση της, γιατί όλη η ώρα 10 με 11 θα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες με παιδιά, 1, 2, 3, 4 παιδιά. Κύριε Πέτρουλα, το επίδομα του τρίτου παιδιού επανέρχεται τώρα 27 Δεκεμβρίου για να κοπεί οριστικά από τον Ιανουάριο και μετά. Όχι, δεν ενημερώνουμε σωστά έτσι. Δεν επανέρχεται το επίδομα του τρίτου παιδιού. Πληρώνουμε το επίδομα στις 27 μάλιστα. για το τρίτο παιδί, ναι. τα 40 ευρώ, το οποίο δεν μπορούσαμε για τεχνικούς λόγους να, πληρωθεί στις 17. Μάλιστα. Έτσι. Το επίδομα του τρίτου παιδιού, τέταρτου, πέμπτου κτλ. Συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το φορολογικό που έχει κατατεθεί, το οποίο προβλέπει 500 ευρώ το χρόνο για το τρίτο και πάνω παιδί, πέραν από τα 40 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή έρχεται το κράτος και λέει πάρε 500 ευρώ. Συν 500 ευρώ για όποιος έχει από 3 παιδιά και πάνω. Α, κράτος, να πω μια πραγματικότητα. Πες το. Το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, με βάση την οικονομική κατάσταση αυτή έτσι όπως έχει σήμερα, με τα δάνεια έτσι όπως έχει σήμερα, δεν θέλω να πω τίποτα καλό, να πω σε λεπτομέρεια, κάθε Έλληνας χρωστάει στην πραγματικότητα το 84% του εισοδήματός του. Και το μισό του σπίτι στην εφορία. Και το 84% του συνολικού του εισοδήματος, καταλαβαίνετε. Και το σπίτι του στην εφορία. Εδώ σε λίγο. Μου λέγανε οι εκπρόσωποι. Το 84% δεν ξέρω και το σπίτι. Το 84% κάθε Έλληνα. Βάλε και αυτό που σου και λέω. Και κάθε Ελληνίδα. 47% γεννημένος ή αγέννητος. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος πολύ απλά. Ακριβώς. Άρα κύριε Πέτρουλα, για να ολοκληρώσετε, επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Τους φόρους εννοώ, Λιάννα. Και είναι εδώ
Παιδιά, ένα σπίτι πληρώνει 47 φόρους, είτε καρσονιέρα είναι, είτε πύργος είναι, και ένα αυτοκινητάκι, είτε 800 είναι, είτε 3.000 κυβικά, άλλους 15 φόρους. Οι εφοπλιστές έχουν 101 φορολογικές απαλλαγές. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Να δώσουμε μια χρηστική κύριε πληροφόρηση. Να τη δώσει. Σχετικά να με να πάμε λίγο στα επιδόματα στήριξης τέχνου, κύριε Πέτρουλη, γιατί πάμε σε break σε λίγο και θέλουμε να μας πείτε τα δικαιολογητικά που ρωτάει ο κόσμος πριν σας αποχαιρετήσουμε, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τα δικαιολογητικά, να μην τα πούμε τώρα. Καταρχήν, να ενημερώσουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, ο έλεγχος εισοδήματος, η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη φορολογική δήλωση. Όποιος δεν μπορεί ηλεκτρονικά, τι κάνει. Πλέον θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για όλους. Η γιαγιά μου που δεν μπορεί, στο ΧΕΠ μπορεί να πάει. Η θεία μου που δεν μπορεί και δεν έχει υπολογιστή στο σπίτι. Θα πάει στο ΧΕΠ και το ΧΕΠ θα το υποβάλλει. Τέλεια. Άρα μπορούν και από το ΧΕΠ. Αν έχει μείνει ΧΕΠ. Αν έχει μείνει ΧΕΠ, γιατί σε για να το βρει στο ΧΕΠ μπορεί να πάρει λεωφορείο από τα άγραφα να κατεβεί κάτω στην πόλη. Εγώ δεν. Και να πληρώσει ταξί και να πας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τον επόμενο χρόνο θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για όλους τους Έλληνες. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να βρούμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση και την αίτηση. Mm-hmm. Άρα ο έλεγχος εισοδημάτων θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή την υποβολή της αίτησης. Από εκεί και πέρα θα ζητηθούν ένα ή δύο δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν στον ΟΓΑ και εκεί παρεμβαίνει ο ΟΓΑ. Μέχρι σε όλο το υπόλοιπο ΟΓΑ δεν έχει καμία ανάμειξη. Θα ενημερώσουμε έγκαιρα, ούτως ή άλλως αυτά, επειδή θα υποβληθούν μαζί με τη φορολογική δήλωση, μιλάμε για Μάιο-Ιούνιο. Άρα μετά από 6 μήνες θα δοθούν τα επιδόματα, έτσι. Μα το λέει ο νόμος. Δεν το λέει ο νόμος. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα το πάρουν το καλοκαίρι το επίδομα ο κόσμος. Αυτό... Το φοβάμαι. Εντάξει, και το λέω από τώρα. Εγώ λέω ότι γιατί λέγανε θα δώσουν και εφάπαξ το πρώτο δίμηνο και είναι 11 υπάλληλοι για να δώσουν εφάπαξ σε 40.000 κόσμο. Ο νόμος όπως έχει ψηφιστεί λέει ότι πρώτη φορά το 2013 θα πληρωθεί τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Δίπλα σας είναι ένας άνθρωπος λοιπόν, που... Ναι, να ενημερώσουμε όμως τον κόσμο να ξέρει. Άρα μην τρέξει κανείς αυτή τη στιγμή για δικαιολογητικά. Γιατί? Θα περιμένει στις επόμενες 15-20 μέρες θα βγει εγκύκλιος που θα λέει τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν. Προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν το λιγότερα. Το εγκύκλιος τι σημαίνει για κάποιον? Θα περιμένει. Πού θα τη μάθει την εγκύκλιο? Θα τη μάθει. Θα του πάει με email στο κινητό του? Όχι, όχι. Ό,τι αφορά τον ΟΓΑ, ευτυχώς γίνεται ευρύτατα γνωστό. Είμαστε και εμείς εδώ. Γίνεται ευρύτατα γνωστό. Κανάλια και από τις εφημερίδες, βγάζουμε δελτίο τύπου, βγαίνουμε στα κανάλια, βγαίνουμε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ευτυχώς ο κόσμος ενημερώνεται γι' αυτό. Άντως είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της κυρίας Κανέλη, διότι σου λέει το εξής. Ότι το είναι να όλα υποχρεωτικά ενημερωτικά, βγαίνει μία εγκύκλιος και μετά. Δεν υπάρχει ούτε καν πλάνο σε κάθε εκκλησία. Συγχωρείτε, θα στείλουμε 10 εκατομμύρια επιστολές. Α, μπράβο, δεν μπορείτε να στείλετε 10 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν, έχουμε 10 εκατομμύρια επιστολές. Άρα θα βάλετε στο ίντερνετ μία ανακοίνωση ή θα έρθετε εδώ, έτσι δεν είναι. Ένα λεπτό. Ελάτε. Βγάζουμε ένα δελτίο τύπου. Το δημοσιεύουν ευτυχώς πάντα όλες οι εφημερίδες, όλα τα κανάλια. Τα λέμε εμείς κάθε μέρα, τα λένε στις εκπομπές, βγαίνουμε. Τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ δεν τους ξέρετε? Τους ξέρουμε, αλλά δεν είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μόνο που δικαιούνται επίδομα. Όχι, αλλά τουλάχιστον τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, γιατί δεν μπορείτε να τους στείλετε? Μα γιατί οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο από τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Ασφαλισμένους έχουμε 700.000. Τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια εσείς αφορά όλους τους Έλληνες. Εσείς θα αναλάβετε αυτή τη διαδικασία, γιατί, ως ΟΓΑ? Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Γιατί δηλαδή, ο νόμος λέει ότι τα δικαιολογητικά επειδή ο ΟΓΑ είναι εκεί. Μπορείτε να το κάνετε? Μπορείτε να το κάνετε? Βεβαίως. Μπορείτε να το κάνετε. Μέχρι στιγμής δεν τα υποβάλλουν, δεν τα καταβάλλουν. Και γι' αυτό δεν σας πειράζει καθόλου που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του νόμου. Η γνωστοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων. Αναλαμβάνετε κάτι για το οποίο αρκείστε σε μία εγκύκλιο. Όχι, τι πάνε να πει αρκούμαστε σε μία εγκύκλιο. Δηλαδή, εγώ πρακτικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν δεν επεξεργαστούμε το τι δικαιολογητικά χρειάζεται. Να βγει μία εγκύκλιο να ενημερώσουμε όλους τους ανταποκριτές. Να ενημερώσουμε και τους συλλόγους. Να το βγάλουμε στις εφημερίδες. Να το βγάλουμε στα κανάλια. Να το βγάλουμε. Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει? Και εσείς είστε ο φορέας γι' αυτό. Εμείς είμαστε ο φορέας για την παραλαβή των δικαιολογητικών. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Η ώρα είναι 9:30. Ναι, όλο του κόσμου. Όλη την Ελλάδα. Όχι, δεν το ξέρω τι είναι βασιλόμενο. Προσπαθώ τόση ώρα να πω. Μετά το διάλειμμα έχετε το λόγο. Για μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, τούτα, εκείνα, τα άλλα, δείτε σιγά σιγά τι μορφή παίρνουν οι αναδιαρθρώσεις. Μάλιστα. Στην πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Για τη διαδικασία. Και έχετε τον πρώτο λόγο, κύριε Στεριώτη. Μένουμε εδώ γιατί η καθημερινότητα. Ναι, γιατί αδικείται η ΔΕΗ, κύριε Αυτιά. Συνεχώς όλοι λένε εναντίον της, αλλά δεν έχουμε μιλήσει κι εμείς καθόλου. Να δείτε πέρα, η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή
πώς αδικείτε, κύριε Στεριώτη. Όχι ότι δεν είναι μόνο. Μου μόνο 60 δευτερόλεπτα. Μπράβο, 60 διότι... δευτερόλεπτα. Αν με αφήσετε, θα μάθει ποιο αδικείτε. Μετά το διάλειμμα έχετε το λόγο. Αν είναι αδικημένοι, όχι ΔΕΗ. Έχετε το λόγο αμέσως μετά. Γιατί δαπάνες έχει ο κόσμος. Και ο κόσμος πληρώνει φόρους. Και ο κόσμος έχει πληρώσει 1000 πράγματα. Δεν έχει μόνο κοστολογικά. Δεν έχει μόνο κόστη αυξημένα η ΔΕΗ. Έχουν οικογένειες. Μην μιλάτε για αδικίες στη ΔΕΗ, γιατί μας ακούν και 1000 οικογένειες τη μέρα που τις κόβεται το ρεύμα. Πάμε σε break και θα τα πούμε. Να απαντήσω σε αυτό. Πάμε ξύλινα εδώ. Θα μας πάρουμε τις πέτρες. Στην φωνή των εργαζομένων της ΔΕΗ. Κύριε Στεριώτη, θα μας πάρουμε τις πέτρες, αν λέτε, ότι αδικούμε τη ΔΕΗ. Να ευχαριστήσουμε τον διοικητή του ΟΓΑ, τον κύριο Πέτρουλα, που τον είχαμε εδώ σήμερα και το φιλοξενήσαμε στο στούντιο. Καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Επίσης, εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. Με το καλό να πάρουμε το επίδομα 27 του μηνός. Μακάρι. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να είστε καλά. Και 39 πρώτα λεπτά έως τις 11 παρατέταρτο εδώ, πάντα με την Λιάνα Κανέλη, πάντα με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης της ΔΕΗ, τον κύριο Στεριώτη. Και Μάγδα, έχουμε θέλω να μας παρουσιάσεις, έτσι. Έχουμε κοντά μας καταρχήν την εκπρόσωπο των Τριτέκνων, την κυρία Μεσουρίδη. Θα δούμε και διαφορετικά τους τίτλους από κάτω, αλλά και τον κύριο Θεοτοκάτο. Έχουμε τον κύριο Καρατζίδη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος θα μας μιλήσει, τον κύριο Πανούση, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός για τη ΔΕΗ. Και όλοι μαζί έχουμε πολλά ερωτήματα βεβαίως για τη ΔΕΗ και για τις αυξήσεις. Να σημειώσουμε ότι ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη έχει 4 παιδιά. Ο κύριος Θεοτοκάτος πόσα παιδιά? Βάλτε 5 και 16-17 εγγόνια. 5 και 17 εγγόνια. 17 και όπου να είναι δυσέγγωνο, βέβαια. Και η εκπρόσωπος των Τριτέκνων, 3 παιδιά. Φυσικά 3 παιδιά. 3 παιδιά και εκπροσωπείται 1000 οικογένειες. Γιάννα, υπάρχει ένα θέμα εδώ τώρα. Άφησε, νομίζω, για να μην είμαστε ανακόλουθοι δημοσιογραφικά, να υπερασπιστεί τη ΔΕΗ την αδικημένη. Λέει η κυρία Στεριώτη, η κυρία Κανέλη. Και αυτό το ακούω όχι μόνο από την κυρία Κανέλη, από όλους τους Έλληνες. Παιδιά, δεν βγαίνω. Δεν προλαβαίνω να πληρώσω. Τέλη κυκλοφορίας, ΦΑΠ, ΜΑΠ, ΤΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή, ακίνητη, σχολείο, σούπερ μάρκετ. Μου κόψανε το μισθό, κόψανε τις δουλειές στα φάρμακα. Οι Έλληνες στην πλειονότητά τους δεν κλαίγομαι. Εγώ, ευτυχώς, ναι, ακόμα μπορώ. Φέτος μπορώ. Του χρόνου ξέρω ότι δεν θα μπορώ. Μπορώ. Μπράβο. Εδώ η Μάγδα, λοιπόν, που παίρνει τα μηνύματα του κόσμου, λέει δεν μπορώ. Ρωτάω, λοιπόν. Η ΔΕΗ που αυτή την ώρα έχει κάνει διακανονισμό σε 400.000 Έλληνες και άλλοι 300 δεν μπορούν να πληρώσουν, πώς θα οι υπόλοιποι που πρέπει να πληρώσουν τη ΔΕΗ αυξημένη 20% θα τα βγάλουν εις πέρας και το 13 θα πληρώσουν τη ΔΕΗ? Ναι, κύριε Αυτιά, θα μου επιτρέψετε όμως να πω και εγώ το εξής. Βεβαίως. Να υπερασπιστώ την επιχείρησή μου. Βεβαίως. Και με στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι. Η ΔΕΗ είναι ο ευκολότερος σάκος του box. Ο καθένας κάνει box ο οποιοδήποτε. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι δημοσιογράφος κλπ. Δεν λέω για σας βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία τα δικά μου, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μάλιστα. Η ΔΕΗ πληρώνει, για τη ΔΕΗ πληρώνει στο καλάθι της νοικοκυράς συμμετέχει μόλις κατά 2,2%. Δηλαδή στο κατοστάρικο πληρώνει για ηλεκτρικό ρεύμα νέτο το Νοέμβριο του 2012 2,2 ευρώ στο κατοστάρικο ή 22 ευρώ στο χιλιάρικο όταν πληρώνει. Για καύσιμα αυτοκινήτου 81% περισσότερο. Για κινητά και σταθερό 91% παραπάνω από το ρεύμα. Για πετρέλαιο θέρμανσης 100% πάνω από το ρεύμα. Γιατί το ρεύμα το έχουμε όλες τις ώρες του 24ωρου και το πετρέλαιο θέρμανσης μόνο για λίγες ώρες και όταν έχει κρύο. Και για τσιγάρα 45%. Μισό λεπτό, τσιγάρα. Μου δυστυχώς είμαι καπνιστής, ναι, και κάνουν 210 ευρώ το μήνα. Όταν η μέση κατανάλωση του νοικοκυριού με τις 1.400 κιλοβατόρες περίπου είναι 30 με 35 ευρώ. Μισό. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το παράδειγμα όταν, σας, αυτό, εδώ δεν συμφωνώ. Ατυχέστε το παράδειγμα. Ένα λεπτό. Η επιχείρησή σας, δικαιολογείται γιατί δεν είναι σε θέση να προσφέρει, γιατί δεν είναι βεβαίως δημόσια επιχείρηση, αλλιώς δεν θα τολμάγατε να πείτε και τη λέξη επιχείρηση μου. Θα λέγατε η ΔΕΗ των Ελλήνων.
Αυτά ήταν το δημόσιο επιχείρημα. Είναι και η ΔΕΗ των εργαζομένων, αν μου επιτρέπετε. Όχι κυρία μόνο των εργαζομένων, και οι εργαζόμενοι είναι και οι καταναλωτές του προϊόντος. 20.000 εργαζόμενους. Όχι απλώς, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Έχουν υποστεί μειώσεις πάνω από 35% από το 2010. Κόπος. Και μιλάμε για μειώσεις. Κύριε Σεργιώτη, εσείς βγήκατε να υπερασπιστείτε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Υπερασπίστε τους εργαζόμενους εσείς καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά έρχεστε και μας λέτε ότι κάνατε λογιστική επεξεργασία της τσέπης του Έλληνα ανακατοστάρικο για να μας πείτε ότι είσαστε το φτηνό δημόσιο αγαθό. Και καλά θα κάνουμε να κόψουμε το κάπνισμα, την κίνηση, τη ζέστη, τα ρούχα, το φαΐ, το σχολείο για να πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι φτηνή. Και αυτό μας το λέτε παραμονή Χριστουγέννων. Όχι, αλλά μην μπερδεύουμε, κυρία Κανέλη, δεν επιτρέπετε να μπερδεύουμε το τι πληρώνουμε για ηλεκτρικό ρεύμα, για όλα τα άλλα, για όλους τους φόρους και τις επιβαρύνσεις υπερτρίτων με το λογαριασμό ρεύματος. Έχει 500 πράγματα ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τι βλέπει ο πελάτης? Ο πελάτης βλέπει το τελικό ποσό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Η αύξηση πάει στην κιλοβατόρα. Κάνετε λάθος, κύριε Στεργιώτη. Μεγάλο λάθος. Στην κιλοβατόρα. Δεν μας ανοίγει. Συγγνώμη, τι ακριβώς θέλετε να σας απαντήσω? Λέει το εξής ο κύριος Στεργιώτης. Όχι, είπε κάτι ο κύριος Καρατζίδης. Λέει, κάτι είπε ο κύριος Καρατζίδης, δεν τον ακούσαμε. Αυτό που θέλω να... Ναι, ελάτε. Θέλω να τον απαντήσω, κύριε Αυτιά, τον κύριο Στεργιώτη, ότι δεν βλέπουμε το σύνολο του λογαριασμού. Βλέπουμε που λέει, γιατί η ΔΕΗ πληρώνεται στο δικό μου το λογαριασμό 260 ευρώ. Τι μου λέει τώρα, ότι η ΔΕΗ είναι η πιο χαμηλή? Λέει καθαρά, γιατί η ΔΕΗ, κύριε Στεργιώτη, σας παρακαλώ, δεν έφερα το λογαριασμό σήμερα, είσαι τυχερός. Ακούστε με, γιατί δεν αν έχει χρέη ο λογαριασμός 200 τόσα ευρώ. Και μετά λέει αναλυτικά για τους δήμους, για την ΕΕ και τα χαράτσια αναλυτικά. Ακούστε με. Πώς μου λέτε εσείς τώρα ότι δεν είναι η ΔΕΗ έτσι? Θερμή παράκληση, ναι. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ να δείτε τους τιμοκαταλόγους. Σας λέω, για τις 1.400 κιλοβατόρες για τετραμηνία κατανάλωση μια οικογένεια πληρώνει χωρίς φόρους, τέλη και λοιπά, ΑΠΕ και τα ρέστα, πληρώνει 30 με 35 ευρώ το μήνα, όταν τα τσιγάρα μας κάνουν γύρω στα 200 ευρώ το μήνα για τους καπνιστές. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Όταν το πετρέλαιο θέρμασης είναι διπλάσιο το ποσό. Ακούστε, και κύριε θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και συγκριτικά στοιχεία με άλλες χώρες. Να δώσω ένα στοιχείο. Δύο-τρία στοιχεία. Να δώσω ένα στοιχείο από λογαριασμό φίλου μας, που μας τηλεφώνησε μόλις τώρα και λέει, πληρώνω 280 ευρώ το τετράμινο, 160 το ρεύμα και 120 για Δήμο, για ΕΡΤ, για ΦΑΠ, για ΜΑΠ, για δεν ξέρω τι. Δηλαδή, ο μισός λογαριασμός, και αυτό το ξέρουμε όλοι, δηλαδή, ψάξτε ένα λογαριασμό, κύριε Καρατζίδη, αν δείτε ένα λογαριασμό δικό σας, 600 ευρώ, τα 350 είναι για παράδειγμα ρεύμα και άλλα 250 είναι όλα αυτά τα οποία έχει φορτωθεί η κατανάλωση του ρεύματος, η ΔΕΗ δηλαδή, με το Δήμο, με την ΕΡΤ, με κοινωνική Αυτιά, πολιτική και ούτω αυτό καθεξής. Αυτό θέλω να πω στον κύριο Στεργιώτη. Ναι. Αυτό θέλω να το πω, ότι βλέπουμε τους λογαριασμούς καθαρά. Θα μου επιτρέψετε για τα 160 ευρώ που ανέφερε ο καταναλωτής, ναι, για την τετράμινη χρήση δια του 4 είναι 40 ευρώ το μήνα. Αυτό είπε. Αυτό λέει, για 1.700 κιλοβατόρες. Και επίσης, ωραία, για ένα λογαριασμό, με προσέξτε. Με επιμένες, ευχαριστώ. Επίσης, για 2.000 κιλοβατόρες δίνει 230 στο ρεύμα και 170 για ΕΡΤ και για Δήμο. Προσέξτε, σε ένα λογαριασμό 400 ευρώ. Δηλαδή, στα 400 ευρώ είναι 230 το ρεύμα και τα υπόλοιπα 170 για το Δήμο που δεν μπορεί να μαζέψει φόρους, Λιάνα μου. Για την ΕΡΤ που δεν μαζεύει, δεν μπορεί να μαζέψει έσοδα και πολλά άλλα πράγματα. Και λέει λοιπόν ο πολίτης, γιατί εμένα με βάζεις και πληρώνω φόρο στο Δήμο, στους υπόλοιπους κλπ. Και δεν μου ξεχωρίζει το ρεύμα. Να ξέρω ότι πληρώνω στη ΔΕΗ τόσα. Και στην ψηφιακή πια τηλεόραση. Μπράβο. Στην ψηφιακή. Εκεί είναι το άδικο. Τηλεόραση. Εκεί είναι το άδικο για τον πολίτη. Και σου λέει, δεν μπορώ να ρυθμίσω μερικά πράγματα. Και κάτι άλλο. Έγινε το εξής, κύριε Καρατζίδη. Το άδικο είναι η χρονική στιγμή. Ακούστε με. Η χρονική στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες είναι σε μια κατάσταση κυριολεκτικά άγωνης. Άγωνης παραφροσύνης. Για να τα βγάλουν πέρα, τουλάχιστον αυτοί που είναι φιλότιμοι και θέλουν να μην χρωστάνε. Έτσι. Σε κανέναν. Ναι. Έρχεται η ΔΕΗ και λέει σε αυτή τη φάση ότι έχει ανάγκη να αυξήσει
το δικό της κομμάτι. Αφήστε τα υπόλοιπα. Το οποίο αναλογικά συμπαρασύρει τους φόρους το ένα το άλλο. Ο λόγος ποιος είναι? Πέσαν τα κέρδη της ΔΕΗ. Θα ισοφαρίσετε τις απώλειες από την αδυναμία των καταναλωτών να πληρώσουν λογαριασμούς? Γιατί είναι δυνατόν σε μια εποχή όπου πάει με τον πατριωτισμό η φτώχεια, δυστυχώς, να έρχεστε και να λέτε πάνε κακά τα κέρδη μου? Ποιος είναι ο λόγος? Σε ποιος είσαστε υπόλογοι δηλαδή? Ναι, κυρία Κανέλη, θα μου επιτρέψετε. Ένα λεπτό να μιλήσει, κυρία Κανέλη. Από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα, από το 2008 έως σήμερα, η ΔΕΗ είχε προσαρμογές των τιμολογίων της κατά 0%. Μειώθηκαν το 2011 κατά 1,1% και το 2012, η χρονιά που μας λύγει, πήρε μια αύξηση 1,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως μειώφιλε. Εμείς φάγαμε την κρίση. Ως μειώφιλε. Στα ίδιο χρονικό διάστημα οι Έλληνες κάψανε και το βράδυ που φοράνε. Κύριε Πανώση, κυρία Κανέλη, ακούστε. Κύριε Πανώση, ένα λεπτό. Είναι και επιχείρηση. Κύριε Πανώση, σεβαστείτε την κυρία Κανέλη. Μας αφορά η ζωή μας. Κύριε Πανώση, την κυρία Κανέλη. Δεν είναι αυτό. Δεν μιλάω εγώ για μένα, ναι. Κύριε Αυτιά, σας παρακαλώ να μιλήσουμε και εμείς παριστάμεθα σε μια συζήτηση. Ως μη ομιλώσεις και κύριε Πανώση, θα ήθελα να συμμετέχω ισότιμα στη συζήτηση, γι' αυτό με καλέσατε. Κύριε Πανώση, περιμένετε δύο λεπτά. Κυρία Κανέλη, έχει ελάχιστο χρόνο ακόμη και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία της. Δεν ακούτε, λέει. Εγώ θα φύγω. Ακούστε με, θα σας αφήσω. Απλώς λέω το λογικό. Θα είστε εδώ συνέχεια. Δεν είναι επιχείρημα. Επειδή δεν είχε αυξήσει η ΔΕΗ μέχρι σήμερα, σε αυτή τη φάση, το Δεκέμβρη του 2012, να αναγγέλει αύξηση του τιμολογίου. Έστω και κατά λεπτόν του λεπτού. Διότι επικαλείστε ένα διάστημα στο οποίο δεν πήρατε παραπάνω αυξήσεις, δεν πήρατε τούτο, δεν πήρατε εκείνο. Έχετε κάνει περικοπές στο προσωπικό σας, άρα οι υπάλληλοι της ΔΕΗ ούτως ή άλλως χάσαν χρήματα και ταυτόχρονα το σύνολο του ελληνικού λαού έχει υποστεί γιγάντιες μειώσεις. Επομένως, θέλω να καταλήξω στο απλό συμπέρασμα: δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Τις κάνω τώρα γιατί 3 χρόνια δεν έχω κάνει αυξήσεις. Δεν πειράζει, μην τις κάνετε. Είναι η απάντησή μου. Τόσο απλά. Τη λογική επικαλούμε. Την κοινή λογική. Το κέντρο Θεσσαλονίκης έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές αιτήσεις και αιτήματα από αδυνατούντες να πληρώσουν. Όχι το χαράτσι. Σωστό. Όχι τον τελευταίο λογαριασμό. Έτσι. Εδώ και χρόνους ολόκληρους το λογαριασμό που έβγαινε με τα παλιά και τα προπαλιά και τα προπέρσινα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι είναι. Είναι εξαθλειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έρχομαι εδώ να ζητήσω τη συμπόνια κανενός. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη από το σύστημα, γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό, πιθανώς η κυρία Κανέλη τα έχει αναλύσει προηγουμένως πολύ καλύτερα και σε βάθος τα πράγματα, το σύστημα αυτό θέλει να εξαθλειώσει συλλογικά και συνολικά αυτό το 99,9% των Ελλήνων. Τα καταφέρνει άψογα. Πέστε μου, σε πόσους έχουν κόπει, κύριε Πανώση, σε πόσους κόπηκε το ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, αφού έχετε στοιχεία? Πόσος κόσμος δεν έχει ρεύμα αυτή στοιχεία, τη στιγμή? Στοιχεία ακριβή δεν έχουμε. Το τελευταίο στοιχείο, δραματικό τουλάχιστον, που ήρθε στην Επιτροπή μας, είναι η παρουσία μιας κυρίας σε άθλια κατάσταση, εμφανισιακή τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορούσε να φάει, δεν είχε χρήματα να πληρώσει για το φαγητό της. Έμενε στο ίδιο κτίριο με την κόρη της και ρευματοδοτούνταν από 2 μπαλαντέζες, όπως μας είπε, που είχε τραβήξει από τις παροχές που είχε ακόμα η κόρη της. Λογαριασμούς δεν είχε πληρώσει επί ένα έτος, τουλάχιστον από ό,τι ανέφερε, και ήρθε η γυναίκα όχι να πει κάτι άλλο, αλλά να εκλιπαρίσει να πληρώσουμε εμείς. Ναι. Φανταστείτε, άκουσον, να πληρώσουμε εμείς έστω την πρώτη δόση έναντι του διακανονισμού που δεν τις είχε κάνει πλέον η ΔΕΗ. Μάλιστα. Κύριε Πανώση, μισό λεπτό. Που θέλουν να μας φτάσουν. Μισό λεπτό. Πέστε για μου. Να μου, ο χρόνος σου είναι πολύτιμος. Ναι, κύριε Πανώση, ένα λεπτό. Εγώ θέλω απλώς να σας... Είμαι σε καταρχήν, ασφυκτικό χρόνο. Έτσι. Θέλω να σας... Εγώ σε ευχαριστώ να σας πολύ. Ευχηθώ ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, καλές γιορτές και ηρεμία και ψυχραιμία. Αυτό που λέει τώρα εδώ είναι το χαρακτηριστικότερο των πραγμάτων. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορεί κάποιος να παίζει στο ζήτημα του δημόσιου αγαθού που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Μάλιστα. Ξέρω και πολύ καλά τι λέει. Υπάρχουν οικογένειες, όπως λέει τώρα, όχι μόνο αυτή η γυναίκα, που είναι χωρίς ηλεκτρικό εδώ και χρόνια. Δεν μπορούμε να το πάμε ισοπεδωτικά. Εάν είναι κάτι το οποίο είναι μια εταιρεία κερδοφόρα, τότε εμείς είμαστε πελάτες. Αν είναι δημόσιο αγαθό, είμαστε πολίτες. Σαφέστατα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για μπόνους, μάλους και για κέρδος. Είμαστε πολίτες και είναι δημόσιο το αγαθό. Και ως δημόσιο αγαθό έπρεπε να είναι. Έξω από κάθε μορφή κερδοφορίας. Αυτό και ήθελα να πω, τίποτα άλλο.
Αν το καταλάβουμε, δεν θα καθόμαστε να συζητάμε αν στολιστήκανε γιατί έχει κόστος το ρεύμα τα δεντράκια στους δήμους. Χρόνια σας ευχαριστώ πολλά. Πάρα πολύ. Χρόνια, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ θερμά για την και παρουσία σου και θα πω και κάτι άλλο. Χρόνια πολλά στην κυρία Κανέλη. Ορίστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια, χρόνια πολλά. Πολλά. Κύριο ευχαριστώ Στεριώτη. Και τα δέχομαι. Και κάτι άλλο. Είχες πει στη Βουλή θα πάμε σε συντάξεις 360 ευρώ. Και έρχεται το έπεσα πράγμα. Έξω. Έπεσα έξω. Στα 250 θα πέσουν. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και μετά όλοι μαζί για να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν έως 11 παρατέταρτο εδώ μαζί σας και κοντά σας. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ θερμά και ό,τι το καλύτερο. Η καθημερινή Eurogroup δεν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα στην Ελλάδα. Συνέντευξη με τον Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εστία. Ευρωπαϊκός ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Μεγάλη διάκριση από γερμανική εφημερίδα. Το παρόν. Με τις ευλογίες των ξένων που τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο, χτίζει κόμμα ο Στουρνάρας. Η Αυγή. Μποναμάς δηλητήριο. Καταιγίδα σκληρών μέτρων για μισθούς, συντάξεις, φόρους, απολύσεις. Το Βήμα. Ξαφνικός έρωτας αγορών και τραπεζιτών για την Ελλάδα. Θαύμα, θαύμα. Την ώρα που η κοινωνία περνά τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, οι ξένοι βλέπουν φως στο τούνελ. Η Βραδινή. Συντάξεις, όλες οι αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Ελεύθερη ώρα. Κράτησαν το Χριστό Όμηρο στο Βερολίνο. Κυριακάτικη Δημοκρατία. 8 τυφώνες για το Σαμαρά. Το μπλοκάκι του Πρωθυπουργού. Έθνος. Γκάλοπ βόμβα. Τέλος εποχής. Θέμα. Γιατί οι οίκοι παίζουν ξανά Ελλάδα. Οι 6 μήνες Σαμαρά που άλλαξαν το κλίμα. Πέφτει χρήμα στην αγορά, αλλά λίγο και αργά. Φτώχεια και φόροι, εμπόδιο στην ανάπτυξη. Τύπος της Κυριακής. 2013. Οι μεγάλες ανατροπές. Ιδιωτικός τομέας, δημόσιο, συντάξεις, φορολογία. Real News. Οι 10 εντολές της Τρόικας για τη φοροδιαφυγή. Ο Τόμσεν, έφορος. Η μυστική αλληλογραφία των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση. 2000 Ράμπο στο κυνήγι των φοροφυγάδων. Ριζοσπάστης. Αντιλαϊκός, φορολογικός, τυφώνας. Το ζήτημα της ριζικής αλλαγής αντικειμενικά μπαίνει στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να την επιβάλλει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Νιούς. Βγάλτε από τη φυλακή αυτούς που με λίστεψαν, λέει ο Γιάννης Πάριος. Εσπρέσο. Έκρηξη της Βάνας. Μακεδονία. Τα Χριστούγεννα της μεγάλης κρίσης. Παρασκήνιο. Εδόλια για το καρτέλ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καρφίτσα Θεσσαλονίκης. Ούτε φάτνη για άστεγους. Σπόρ της Θεσσαλονίκης. Αγκαλιά ΠΑΟΚ και Βεϊρίνια. Μέτρο Σπόρτ. Δόνης σε Βεϊρίλια. Αντελίνο, σε θέλουμε κοντά μας. Derby News. Κούρεμα και καθάρισμα. Γκορ News. Αλλάζει πρόσωπο η ΑΕΚ. Η Πράσινη. Τον Μπάγο Δε Βιτσέντι. Sport Day. Νάτο το μαχαίρι. Μπάρκαν ζητάει ο Λίνεν ώρα των σπορ. Και φως, μοναχικός καβαλάρης. Η ώρα είναι 10:03 πρώτα λεπτά. 10:03 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε. Όταν κλείνει το καπάκι. Είμαστε στον αέρα, κύριε του Κοντρόλ. Καλημέρα σας. 10:03 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους μας. Καλημέρα και στη Φλόρινα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια να σας πω ότι έχουμε εορταστικό ωράριο καταστημάτων
σήμερα και αύριο. Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο. Με ένα καιρό δύσκολο, Μάγδα, έτσι. 9 με 6 ο καιρός αλλάζει και κυρίως από σήμερα. Άλλαξε ο καιρός. Αλλάζει από σήμερα, λέω αυτό. Ναι, λέω. Ναι. Άλλαξε, τέλος πάντων, ναι. Σήμερα όμως αυτό που λέμε και οι δύο. Βρέχει. Ότι βρέχει και έχουμε χιόνια κυρίως στα ορεινά. Υπάρχει πολύ κρύο στη Φλόρινα. Και όπως... ο κύριος Σαλτίνης το ξέρει πολύ ακριβώς καλά και θέλουμε να μας πει και για αυτά τα θέματα λίγο αργότερα. Όμως θα μείνουμε στα θέματα της ΔΕΗ. Να πούμε ότι είχαμε την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών πριν από λίγη ώρα, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι κανένα σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα μείνει κλειστό λόγω έλλειψης πετρελαίου. Και εκεί του βάλα και το θέμα, αφού ο στρατός παίρνει αφορολόγητο πετρέλαιο, ας πάρει και τρεις μήνες. Ας πάρουν και αφορολόγητο πετρέλαιο τα σχολεία τρεις μήνες. Δεν θα πέσει έξω το κράτος για τρεις μήνες. Αν τα σχολιά πάρουν πετρέλαιο χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και εκεί μου είπε ότι με εντολή Σαμαρά το πράγμα έχει τελειώσει. Από αύριο θα δίνεται το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης και βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε ο περισσότερος κόσμος, εδώ είναι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνθρωποι δικοί μας, ρωτάει ο κύριος Θεοτοκάτος, τον κύριο Στεριώτη, πώς θα πληρώσω τη ΔΕΗ. Ο κύριος Στεριώτης λέει και εγώ πώς θα τα βγάλω εις πέρας με τόσους φόρους που βάλα να πληρώσω. Η ΔΕΗ λέει έχω έξοδα. Ο κύριος Θεοτοκάτος λέει έχω και εγώ έξοδα. Γιατί έχω πάρα πολλούς φόρους, ανεβαίνουν τα πάντα. Ο κύριος Πανούσης λέει έρχονται άνθρωποι κάθε μέρα και μας ζητάνε να πληρώσουμε εμείς για αυτούς ρεύμα. Η ΔΕΗ λέει και εγώ 400.000 του εξυπηρετώ και άλλες 300.000 είναι στο κόκκινο και είμαστε ένας φαύλος κύκλος. Κύριε Θεοτοκάτο, πολύ μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Μπερδεύτηκαν, κύριε, αυτά τα πράγματα διότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τακτική, άλλαξε στρατηγική, όπως λέει ο Υπουργός Εργασίας ή μάλλον Ανεργίας, γιατί έτσι στην ουσία είναι, από μια φιλοπολιτεχνική, φιλοοικογενειακή και φιλοδημογραφική πολιτική που είχε μέχρι τις εκλογές, τώρα πήγε στο αντίθετο. Έχει μια άκρος αντιοικογενειακή, αντιδημογραφική και αντιπολιτεχνική πολιτική. Με το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει, ποιος είναι ο σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Στουρνάρα και της κυβέρνησης γενικότερα. Ο σκοπός είναι ένας, να πείσει τους αγάμους να παραμείνουν άγαμοι και από εκεί και να αποτρέψει τα νέα ζευγάρια να κάνουν ένα τρίτο ή τέταρτο παιδί. Πόσο χάνετε τώρα με αυτές τις περικοπές που ανακοινώθηκαν? Τι, ποιες περικοπές τώρα? Εδώ γίνεται σφαγή των πολυτέχνων. Από τη σφαγή των νηπίων που έκανε ο Ηρώδης, έχουμε φτάσει στη σφαγή των πολυτέχνων. Και για να εξηγούμεθα για το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, όχι απλώς είναι απαράδεκτο, είναι κυριολεκτικά στέλνει. Καταρχήν καταστρέφει τους τριτέκνους και στέλνει στη Λεμιτόμο και στη σφαγή τους πολυτέκνους. Ένας πολίτεκνος που είχε ένα εισόδημα 26.000 ευρώ, μάλιστα, θα πρέπει να ξέρετε το εξής. Με 4 προστατευόμενα παιδιά, μάλιστα, το 2011 πλήρωσε 130 ευρώ φόρο εισοδήματος. Το 2012 εφέτος πλήρωσε 2.680 ευρώ φόρο. Το επόμενο έτος με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα πληρώσει 4.220 ευρώ φόρο. Θα περισσέψουν λεφτά για το ρεύμα. Ποιο ρεύμα να περισσέψουν? Εδώ δεν θα έχει χρήματα για να επιβιώσει, για να φάει, για να τρέψει τα παιδιά του, κυρία για να επιβιώσουν. Κυρία Μεσουρίδου, λοιπόν, πόσες χιλιάδες τρίτεκνοι πήγαν για ρύθμιση του ρεύματος? Επειδή είναι παρόν και ο κύριος Στεριώτης. Και ακούει ο κύριος Στεριώτης. Είδατε πόσο, με πόση υπομονή ακούει τους πάντες. Η ΔΕΗ θα πρέπει να εξαιρέσει τους πολίτεκνους από οποιαδήποτε αύξηση ρεύματος. Ας αφήσει την κυβέρνηση να πορεύεται κατά κρυμνών. Αλλά τουλάχιστον η ΔΕΗ να δείξει μια ευαισθησία απέναντι στους πολιτέκους. Σε μια χώρα που έχει καταντήσει να είναι μια χώρα γερόντων με το 20% του πληθυσμού της άνω των 65 ετών και στις δέστερες αγροτικές περιοχές, κύριε Αυτιά, ναι, οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Έχουμε 17.000 γεννήσεις και 33.000 τόσους θανάτους. Εδώ διαβάζω, αυτό είναι το κατάστημα μιας που είπατε για τρίτεκνος και για πολίτεκνος, ότι ετοιμάζει το κοινωνικό τιμολόγιο. Κύριε Στεριώτη, θα αυξηθούν οι κιλοβατόρες από 1.200 σε 1.600 και παραπάνω για τρίτεκνους και πολίτεκνους, για να δώσουμε και την είδηση του κοινωνικού τιμολογίου. Και για απόρους και κοιτάξτε για ανέργους. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, να πω το τι ξέρω εγώ σήμερα. Βεβαίως. Καταρχήν θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Σήμερα είναι 300.000. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι τρίτεκνοι, ναι, και όσοι υπάγονται στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο έχουν μειωμένες τιμές ρεύματος από 25 έως 35%. Σε ό,τι αφορά δε τους πολύτεκνους, ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ιδιαίτερα μειωμένο το τιμολόγιο.
σε ποσοστό άνω του 50% από τις καταναλώσεις για τους οικιακούς καταναλωτές. Εσείς τώρα αποφασίσατε... Άρα η κοινωνική πολιτική, ναι, η κοινωνική πολιτική που θα εξαγγελθεί, ναι, σύμφωνα με από όσα διαβάζω βέβαια, τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία για το θέμα αυτό, αυτή θα, ναι, εγκρίνει, θα διευρυνθεί το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και συνεπώς θα, θα υπάρξει μια αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι πράγματι υπάρχει η μεγαλύτερη οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας. Ένα λεπτό. Να αναφέρω επίσης, ναι, 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 κύριε Στεριώτη, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εκτός των εκείνων που υπάγονται στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και τους πολύτεκνους, ναι, υπάγονται και οι νησιώτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, δηλαδή Σάμος, Λέσβος, Ρόδος, Κρήτη, μικρά νησιά κλπ. Εκεί είναι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία έχουν τιμές ρεύματος ίδιες με αυτές που έχουν οι κάτοικοι της υπηρετικής χώρας, και παρά το γεγονός ότι το κόστος στο ρεύμα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι μέχρι και 70 και πάνω της 100 ακριβότερο το κόστος παραγωγής σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Ένα λεπτό. Άρα εδώ έχουμε έχω μια πάνω ένσταση. Από 600.000 ευρώ, κύριε εδώ, Σταριώτη. Εδώ έχω ένσταση, διότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο πίσω μέρος μου βάζει και 250 ευρώ το μήνα. Το ξέρει και ο κύριος Καρατζίδης και ο κύριος Πανούσης και η κυρία Μεσουρίδου και ο κύριος Θεοτοκάτος αλλά και ο κύριος Αλτίνης από την Φλόρινα. Μου βάζει 250 ευρώ πάνω στο λογαριασμό για αυτή την κοινωνική πολιτική που κάνει με τη δικιά μου τσέπη η ΔΕΗ. Την πληρώνουμε λίγο ακριβά όμως, ναι, αυτή. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας διευκρινίσω το εξής. Ναι. Όταν ξεκίνησε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ναι, η ΔΕΗ μείωσε τις τιμές για όλες αυτές τις ομάδες των καταναλωτών, για 300.000 οικογένειες, και τα έσοδα που παίρνει μέσω του τον οίκο τα παίρνει με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση, όταν η ΔΕΗ στο ίδιο διάστημα αναγκάζεται να πληρώνει και επιτόκια που φτάνουν ακόμη και το 12%. Τώρα, θέλω να πάω στον κύριο Καρατζίδη. Στην κυρία Μεσουρίδου. Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Θεοτοκάτο, στην κυρία Μεσουρίδου. Το θέμα της ΔΕΗ. Να πάμε στην κυρία Μεσουρίδου. Ένα λεπτό, γιατί είναι αδικημένη. Κυρία Μεσουρίδου, έχετε τρία παιδιά, εκπροσωπείτε τους τρίτεκνους της πατρίδας μας. Πέστε μου. Τα βγάζετε εις πέρας. Με όλο αυτό, με όλο αυτό τον οριμαγδό των φόρων και των επιβαρύνσεων. Ότι με το όριο που έβαζε στις κιλοβατόρες, πολύ λίγοι τρίτεκνοι από τις πληροφορίες που έχουμε εμείς έχουν ευεργετηθεί αυτής της, του κοινωνικού το τιμολογίου. Βεβαίως. Λοιπόν, θα πρέπει να αυξηθεί το όριο των κιλοβατόρων που βάζει για να μπορεί όντως να είναι ένα αγαθό για τους πολίτες. Σήμερα, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν οι τρίτεκνοι και με, με την ανεργία και με τη μείωση μισθών που έχουν. Θα πρέπει να το δει ΔΕΗ λίγο διαφορετικά, με γνώμονα την κοινή ωφέλεια. Βέβαια, εδώ παρεμβαίνει και η κυβέρνηση, κύριε Στεριώτη, έτσι, διότι τα κριτήρια αυτά τα αυτό ορίζει είναι ο Υπουργός. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας και από τις πληροφορίες που έχετε κι εσείς. Είναι, θα διευρυνθεί σημαντικά η βάση των δικαιούχων του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Και το να παίρνει κανείς ρεύμα σε τιμές μειωμένες κατά 25 έως 35% νομίζω είναι μια σημαντική παροχή αυτό το πράγμα. Κύριε Στεριώτη, μίλησα πριν από λίγες ημέρες με τον κύριο Σημάκη τον Παπαγεωργίου, τον υφυπουργό, και με διαβεβαίωσε και εμένα και τον Γιώργο ότι εν ώψη των επικείμενων αυξήσεων της ΔΕΗ η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο. Αυτό που είπε ο κύριος Στεριώτης. Στο να ανοίξει το φθηνό οικιακό τιμολόγιο και τι θα κάνει. Ναι, ο κύριος Καρατζίδης μας βλέπει τώρα και ο κύριος Πανούσης με τα πολλά παιδιά. Η κυρία Μεσουρίδου και ο κύριος Θεοτοκάτος λένε να αυξηθούν τα όρια, δηλαδή να αυξηθεί το όριο του εισοδήματος και παράλληλα να αυξηθεί και ο ρυθμός των κιλοβατορών, Μάγδα. Διότι εδώ τώρα λέει το εξής. Τρίτεκνος με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 22.500 και κατανάλωση 1.600 κιλοβατόρες. Αυτό περιορίζει τον αριθμό των δικαιούχων, λέει η κυρία Μεσουρίδου. Και τι λέει, ανοίξτε λίγο το όριο, ανεβάστε λίγο αυτό το εισόδημα. Λοιπόν, πήγα να πω. Μπράβο, αυτό έλα. Πήγα να πω. Σκέφτονται λοιπόν να κάνουν το εξής. Επειδή κρατώ τους αριθμούς μπροστά μου, κύριε Πανούση, βοηθήστε με λίγα δεύτερα, γιατί έχει σημασία να το πω. Από τις 800 κιλοβατόρες θα το πάνε στις 1.400 για τους μακροχρόνια ανέργους και 1.600 για τους ανάπηρους αλλά και τους τρίτεκνους. Αυτή είναι μια καλή θετική εξέλιξη. Και πολύ τεκνημένο να παίξω.
Πείτε το κι αυτό. Θα το δούμε κι αυτό. Δεν έχουν ανακοινώσει κανένα. Οι πολίτες έχουν ξεχωριστό τιμολόγιο που είναι μειωμένο κατά 50% και περισσότερο. Σύμφωνοι. Μέσα... Έχουμε τον κύριο Στεριώτη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος. Είναι τεχνοκράτης ο άνθρωπος και προσπαθεί να δικαιολογήσει. Εκπρόσωπος τύπου είναι, δημοσιογράφος είναι. Εκπρόσωπος τύπου, κύριε Πανούση. Είναι εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα, είναι εκπρόσωπος τύπου. Και ακούει όλες τις ερωτήσεις. Προσπαθεί, προσπαθεί σαφώς με τεχνοκρατική προσέγγιση να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Διότι αυτό που καλείται η ΔΕΗ και οποιαδήποτε άλλη ΔΕΚΟ φανεί πρόσφορη, η ΔΕΗ είναι ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή στα χέρια της όποιας κυβέρνησης αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το έργο της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Ένα γεγονός το οποίο το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά με ποικίλους τρόπους. Δεν είναι μόνο ότι καλούμαστε να πληρώσουμε αυξημένα τιμολόγια ή λογαριασμούς ΔΕΗ με χαράτσια κτλ. Είναι οι φόροι, είναι κυρίως η συρρήκνωση. Είναι η συρρήκνωση των εισοδημάτων μας με πρόεδρικα διατάγματα, είναι οι απολύσεις, είναι οι διαθεσιμότητες, είναι ένα σωρό άλλα μέτρα τα οποία επιπίπτουν πάνω στις κεφαλές όλων των Ελλήνων. Όσο και δίκιο ιδιαίτερα τη μεσαία και κάτω τάξη, η οποία αδυνατεί να ανταπεξέλθει πραγματικά. Και σε αυτή τη βάση, στην βάση της ελάχιστης, του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, έχουμε μαζευτεί τουλάχιστον ως πρωτοβουλία και ως Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αυθαίρετες, αντικοινωνικές και αντισυνταγματικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων. Και προσπαθούμε λοιπόν με παρεμβάσεις είτε σε αυτούς που τους έχουν κόψει το ρεύμα μέσω αλληλέγγυων ηλεκτρολόγων να γίνει κάποια στιγμιαία αποκατάσταση της ρευματοδότησης, ούτως ώστε να μην πεθάνουν από το ψύχος και επιτόπου. Πόσοι αυτή την ώρα, πόσοι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη μας, δεν έχουν ρεύμα, διότι λέει ήδη έχω ρυθμίσει σε 400.000 το ρεύμα και 300.000 αδυνατούν να μου πληρώσουν το ρεύμα. Στη Θεσσαλονίκη τι φαινόμενα έχουμε, γι' αυτό έχουμε εδώ. Πριν από μία εβδομάδα βγήκε επίσημα από τη ΔΕΗ και αναπαράχθηκε από όλα τα μέσα ότι καθημερινά σε όλη την επικράτεια κόβονται χίλιες συνδέσεις. Τι είναι? Είναι επιχειρήσεις μεγάλες που κόβουν τις συνδέσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε τα δισεκατομμύρια στη ΔΕΗ και γίνονται συνεχείς ρυθμίσεις. Είναι απλός κοσμάκης ο οποίος δεν έχει να πληρώσει την προηγούμενη δόση του χαρατσιού ή τον προηγούμενο λογαριασμό και του στερούν το φως, τη θέρμαση και την επιβίωση σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το ζούμε, κύριε Πανούση, σε όλη την Ελλάδα. Το ζούμε στον Πειραιά, το ζούμε στα νησιά, το ζούμε στη Βόρειο Ελλάδα, στη Φλόρινα. Στην Καστοριά το ζούμε παντού. Δεν είναι ότι δεν θέλει να πληρώσει ο Έλληνας. Δεν περισσεύει να πληρώσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν το κατεξοχήν θείο δώρο που είναι το ρεύμα, νερό και ρεύμα είναι τα πρώτα, αδυνατεί να τα πληρώσει, κύριε Στεριώτη, και παράλληλα η ΔΕΗ γίνεται σάκος του μπόξ της φορολογικής πολιτικής κάθε κυβέρνησης, εδώ κάτι λάθος γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Και σοβαρότατο λάθος γίνεται. Διότι μια επιχείρηση με κέρδη όπως ήταν η ΔΕΗ, την κατάντησαν με αυτές τις φορολογίες να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Μπορώ να απαντήσω στο θέμα των αποκοπών. Βεβαίως. Πράγματι ανακοινώθηκε, δημοσιοποιήθηκε ότι σε μηνιαία βάση έχουν φτάσει οι αποκοπές να είναι 30.000. Έτσι. Σε μηνιαία βάση. Αυτό αντιστοιχεί όμως σε ένα αριθμό τιμολογίων που βγάζουμε 3,8 εκατομμύρια το μήνα τιμολόγια. Ναι. Δηλαδή, στο μήνα επάνω, το ποσοστό που αναλογεί σε αποσυνδέσεις είναι 0,8%. Μάλιστα. Όμως, από τις 30.000 αποκοπές που γίνονται μηνιαίως, οι 16.000 αποκαθίστανται την ίδια μέρα και το άλλο, το μεγαλύτερο ποσοστό, μέσα στις επόμενες ημέρες. Επομένως, υπάρχει ένα ποσοστό. Μία ανωτελεία. Να το καταλάβει ο κόσμος. Μία ανωτελεία. Γιατί μου έρχονται τα μηνύματα βροχή και δεν μπορώ άλλο, πραγματικά. Σας ακούω υπομονητικά από τις 9 η ώρα. Πώς μπορείτε
η ΔΕΗ να κόβεται το ρεύμα σε μια άνεργη γυναίκα, σε μια πολύτεκνη οικογένεια, σε μια τρίτεκνη οικογένεια και να μην κόβεται από τα τόσα υπουργεία που σας χρωστάνε, από τους τόσο μεγάλους, τους οφειλέτες που έχετε, διότι μαθαίνω εδώ ότι σας χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ. Ένα λεπτό, πολύ απλά. Σε υπουργό κόπηκε το ρεύμα. Δύο λεπτά, Μάγδα. Επειδή σας χρωστάνε εσάς και έχετε μπει μέσα 1,5 δις, πηγαίνετε κατευθείαν σε αυξήσεις, οι οποίες θα τις πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Κόπηκε σε υπουργό το ρεύμα που δεν είχε να πληρώσει, κύριε Στεριώτη. Σε υπουργό κόπηκε το ρεύμα. Κοιτάξτε. Γιατί τα υπουργεία χρωστάνε. Θα σας πω το... Τα υπουργεία χρωστάνε. Υπουργεία θα σας πω. Μόνο στη ΔΕΗ χρωστάνε 370 εκατομμύρια. Στην ΕΙΔΑΠ. Φαντάζομαι στη ΔΕΗ πόσα χρωστάνε. Γιατί να κόβετε το ρεύμα στο Θεοτοκάτο, τη Μεσουρίδου, τον Πανούση, τον Καρατζίδη, τον Αλτίνη στη Φλόρινα και να μην πηγαίνετε στον υπουργό και να του λέτε πλήρωσε το ρεύμα σου. Και να λέτε ότι η ΔΕΗ μπαίνει μέσα και πρέπει να πάμε σε αυξήσεις. Αυτά τα ρωτάει ο κόσμος και είναι. Μας χρώσταγε το κράτος 52 εκατομμύρια ευρώ για τους φανοστάτες από το 1995 και πληρώθηκαν τώρα. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Ήταν δυνατόν η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα στους φανοστάτες για να σκοτώνονται άνθρωποι? Είναι δυνατόν η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε νοσοκομεία? Είναι δυνατόν η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε φυλακές? Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όταν το κράτος έχει δυσκολία, να δούμε και ποιοι είναι οι φορείς, οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και δεν το πληρώνουν. Ναι, αλλά δεν χρωστάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι λεπτό. Υπάρχει μέσα σε αυτή την πολιτική. Ναι, μην μου βάζετε φυλακές και νοσοκομεία. Προφανώς δεν είπα το νοσοκομείο, κύριε Στεριώτη, πάρτε το πίσω για να παρεξηγηθούμε στον αέρα. Όχι, ένα το. Να παρεξηγηθούμε στον αέρα. Μισό. Πάρτε το πίσω, δεν είπα ποτέ για το νοσοκομείο. Για κεντρικά υπουργεία λέμε. Δεν είπα ποτέ για το νοσοκομείο, Γιώργο. Τον άκουσες τι είπε. Το θέμα είναι όταν εδώ είναι εκπρόσωπος. Δεν είναι τώρα. Να βγάζουμε ειδήσεις. Λοιπόν, τα πράγματα. Κεντρικά υπουργεία χρωστάνε λεφτά. Είπα, υπουργεία, δεν ανέφερα νοσοκομεία, κύριε Στεριώτη. Αυτό λέει και ο κόσμος εδώ. Θα σας πω το εξής. Σε γενικές γραμμές, το ύψος των χρεών της πολιτείας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 170 εκατομμύρια. Πολλά και οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε. Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι το κράτος δεν έχει λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα και οι πολίτες δεν έχουν λεφτά. Και περιμένουμε να έρθουν λεφτά με μα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μα τόσα χρόνια σας χρωστάνε όμως, κύριε Στεριώτη. Δεν είναι ότι σας χρωστάνε τον προηγούμενο μήνα. Τόσα χρόνια σας τα χρωστάνε αυτά τα χρήματα. Είναι οφειλές τώρα των τελευταίων μηνών. Λέει η Μάγδα το εξής. Όταν το κράτος έχει να σε πληρώσει 15 χρόνια, δεν του κόβεις το ρεύμα. Αν ο Πανούσης δεν πληρώσει το ρεύμα 31 του μηνός, 2 του μηνός, ή μάλλον μετά από ένα εξάμηνο, του λες το κόβω. Υπό ποια έννοια κόβεις τον Πανούση το ρεύμα και αφήνεις ανοιχτό το ρεύμα στον κύριο Υπουργό? Αυτό είναι το θέμα. Σε κανένα υπουργό δεν έχουμε αφήσει το ρεύμα ανοιχτό και να μην το έχει πληρώσει, κύριε Αυτιά μου. Επιτρέπετε έτσι να το προσωποποιήσω. Ήθελα να μιλάμε εδώ συνολικά για την πολιτεία. Η πολιτεία έχει πολλούς φορείς και επιτελεί ένα κοινωνικό και εθνικό έργο. Αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη μας και δεν μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένους φορείς. Το αντιλαμβάνεστε. Τώρα. Αναφέρθηκα μόνο στο θέμα των φανοστατών που μας κατηγορούσε συνάδελφό σας από άλλο τηλεοπτικό κανάλι γιατί δεν κόβουμε το ρεύμα στους φανοστάτες. Αυτό θα ήταν και τι έγκλημα. Ήθελε να σκοτωθεί κόσμος. Αυτό θα ήταν έγκλημα. Τώρα, πάμε στη Φλόρινα. Πάμε σε ένα καλό φίλο. Πετρέλαιο δεν μπορούν να κάψουν γιατί είναι 40% ακριβότερο. Στη ΔΕΗ να πάνε έρχεται τουλάχιστον 20-25% γιατί καταργούνται ενδιάμεσες κλίμακες. Αυτό το 17 μέσος όρος είναι ψιλοφτιαγμένο όπως λέμε. Τι θα ανάψουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάψουν αυτοί οι άνθρωποι. Ελάτε. Γιώργο, ναι. Βλέπω και τον διοικητή της ΔΕΗ εκεί πέρα, στημένο στη λαγνία των αριθμών. Και παραβλέποντας ότι ο παράγοντας άνθρωπος δεν είναι αριθμοί μόνο. Αλλά από την άλλη τη μεριά, εδώ έχω να αναφέρω εγώ ότι πρέπει να κοιτάξει λίγο ότι στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία του να ζεστάνουν τα σπίτια τους με τα κλιματιστικά τους. Όποιοι έχουν βέβαια και όσο μπορούν. Άρχισαν να πηγαίνουν πλέον σε γειτονικά κράτη, όπως η Βουλγαρία, όπως η Φύρο, για να νοικιάσουν για έναν, ίσως και δύο μήνες, να βγάλουν το χειμώνα εκεί πέρα, γιατί είναι πολύ πιο φθηνή εκεί πέρα η διαμονή. Και τέλος πάντων, δεν υπάρχει μια μέρημνα και από τη ΔΕΗ να έχουμε μια καλύτερη ας πούμε, διαχείριση, όταν εδώ από το μεγαλύτερο ποσοστό ας πούμε, της πρώτης ύλης που είναι ας πούμε, ο λιγνίτης, γίνεται η εξόρυξή του από εδώ πέρα. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνουμε σε όλη την Ελλάδα φτηνή ενέργεια και να μην μπορούμε εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε, έστω σωστό. Για να συσταθούμε. Είναι πραγματικά ταγικό αυτό. Είναι να το δει λιγάκι, να έχουμε μια διαχείριση τουλάχιστον,
όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί όχι, να ζεσταθούν κάποιες οικογένειες και μέχρι να γίνει, αν θα γίνει ποτέ, ας πούμε, η τηλεθέρμανση, η οποία είναι στόχος, πιστεύω, την ακούμε χρόνια, μάλιστα, δεν τη βλέπουμε, να υπάρξει μια διαχείριση διαφορετική από τη ΔΕΗ. Γιατί αφού έχει τον κοινωνικό της πρόσωπο, ας γυρίσει και προς τα πάνω, προς τη Βόρεια Ελλάδα, τέλος πάντων. Είναι σημαντική η παρατήρησή σας. Είναι πολύ σημαντική. Κύριε Καρατζίδη, θα τα βγάλετε εις πέρας με τα καινούργια τιμολόγια. Τέσσερα παιδιά έχετε. Και δεν είστε πλούσιος, οδηγός λεωφορείου είστε. Έτσι. Και να τα χαίρεστε τα παιδιά και την οικογένειά σας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Στεργιώτη. Αν μου επιτρέπετε, αμέσως και στον κύριο Καρατζίδη, ναι. Για να κλείσουμε τους δύο φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, κύριε Καρατζίδη, θα τα βγάλετε εις πέρας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Στεργιώτη ότι εάν ηλικιωθεί ένα από τα παιδιά μου, κάνω αυτή την έμπνοια που μου δίνει η ΔΕΗ. Δηλαδή, μας έδινε 4.000 κιλοβατόρες τη διτραμηνία. Από τη στιγμή που ενηλικιώνεται το ένα το παιδί μου και όπως έχει ενηλικιωθεί, δεν έχω εγώ καμία έκπτωση από τη ΔΕΗ. Ούτε υπάγουμε στο κοινωνικό τιμολόγιο που λέει αυτό να ξανακαταθέσω χαρτιά. Γιατί να ξανακαταθέτω εγώ χαρτιά για να δει η ΔΕΗ αν πράγματι έχω ανάγκη, όταν όλο τον καιρό για να με παρέχει εμένα η ΔΕΗ το ρεύμα αυτό, τις 4.000 κιλοβατόρες φθηνό ρεύμα, έπρεπε εγώ κάθε χρόνο να καταθέτω χαρτιά για τα παιδιά μου. Άρα ξέρει πολύ καλά η ΔΕΗ τι γίνεται με μένα προσωπικά. Είναι, αλλά κάποια χαρτιά τώρα πρέπει να καταθέσεις κι εσύ όμως, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να καταθέσεις κάποια χαρτιά. Ναι. Όταν σου κάνει αυτή την έκπτωση. Τα κατέθετα. Εσύ είσαι νόμος. Ναι, κάθε χρόνο. Έτσι. Ναι, ναι, νόμο. Κάθε χρόνο τα κατέθετα κύριε αυτιά. Αλλά από τη στιγμή που ενηλικιώθηκε το παιδί μου, δεν δικαιούμαι εγώ αυτή την έμπνοια. Κόβεται αυτό. Είναι καθαρά, το λέω νόμος. Μάλιστα. Έτσι, εκτός αν σπουδάζει. Και πάει μέχρι 23 χρονών, είναι άνεργος. Κύριε Στεργιώτη, είναι σημαντικό αυτό που λέει. Είναι σημαντικό αυτό που λέει. Μήπως μπορεί να επεκταθεί. Καταρχήν είναι δίπλα. Έχετε καλεσμένο και τον πρόεδρο μας της ΑΣΠΕ και μπορεί πολύ καλύτερα να σας τα πει. Βεβαίως. Αλλά σας λέω αυτά τι λέει ο νόμος. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούμαι εγώ. Δηλαδή, σας το είπα και το πρωί. Τα υπόλοιπα παιδιά μου τι γίνονται δηλαδή. Δεν δικαιούνται να πληθούν. Σωστό. Δεν δικαιούνται να μαγειρέψει η γυναίκα μου. Κύριε Στεργιώτη. Και στέκεται όλη μέρα στην κουζίνα. Ναι, ατελείωτες τα υπόλοιπα όλες, παιδιά δηλαδή, του υπάρχουν κυρίου, κάποια πράγματα. Τα υπόλοιπα παιδιά του κυρίου, επομένως, εμπίπτει στην κατηγορία των τριτέχνων. Άρα θα έχει μειωμένες τιμές από 25 έως 35% αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, το οποίο βεβαίως θα επεκταθεί και μέσα στον επόμενο χρόνο. Με πολύ απλές διαδικασίες, όποιος θέλει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να βάλει αίτηση για ένταξή του στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Δεν είναι από την αρχή του χρόνου ή την άλλη χρονιά. Το καταθέτεις αυτό, τα στοιχεία όμως όλα πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Στο κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ξέρει ποιος είναι αμαία, ποιος είναι μακροχρόνια άνεργος, ποιος έχει εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Η ΔΕΗ δεν τα γνωρίζει αυτά τα στοιχεία. Άρα εμείς μέσω του ίντερνετ, μέσω των καταστημάτων μας και εφόσον θέλει μέσω των ΓΕΠ, μπορεί να δώσει τα στοιχεία αυτά να τα υποβάλει, αλλά είναι το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο κρίνει ποιος δικαιούται ή όχι να μπει στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Μετά το διάλειμμα θα δούμε κάτι το οποίο συνέβη από τα απίστευτα. Εσείς πηγαίνατε και διορθώνατε τους λογαριασμούς στους Δήμους, δηλαδή τα λάθος τετραγωνικά. Οι Δήμοι δεν πήγανε στη ΔΕΗ να τις πούνε, έλα εδώ, έχω λάθος 1.000 τετραγωνικά, 5.000 τετραγωνικά, 2.000 τετραγωνικά. Και το χαράτσι, αντί για διορθωμένο, ερχόταν το ίδιο. Ευχαριστώ τον κύριο Καρατζίδη και τον κύριο Πανούση και επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα. Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στην συνέχεια των θεμάτων μας. Λέγαμε με τον κύριο Στεργιώτη, οι Δήμοι δεν έστειλαν διορθωμένα τα τετραγωνικά, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να μην μπορεί να μειώσει το χαράτσι στα νόμιμα επίπεδα. Αληθεύει αυτό, κύριε Στεργιώτη, ότι οι Δήμοι δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά και καθυστέρησαν σημαντικά? Βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση, κύριε Αυτιά, και οφείλω να δώσω εξηγήσεις. Εμείς εφαρμόζουμε καταρχήν όλα όσα ορίζει η νομοθεσία. Για το τέλος ακινήτου του 2011, ναι, όπως όριζε ο νόμος που βγήκε από τη Βουλή των Ελλήνων,
Εμείς πήραμε τα στοιχεία με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου του 2011. Μάλιστα. Για να βγάλουμε το συνολικό ύψος του τέλους ακινήτου, του ΕΤΙΔΕ δηλαδή, και να το μοιράσουμε στις δύο δόσεις. Όμως τότε διαπίστωσαν πάρα πολλοί καταναλωτές ότι διέφεραν τα τετραγωνικά, το ΤΑΠ, από αυτό που είχαμε εμείς δώσει ως τέλος ακινήτου. Εμείς τα στοιχεία αυτά πάντοτε τα παίρνουμε από τους Δήμους και μόνον. Δεν ξέρουμε εμείς πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας, τι παλαιότητα έχει, τι τιμή ζώνη έχει. Αυτά μας τα δίνουν οι Δήμοι. Διαπιστώνει μεγάλος αριθμός καταναλωτών, δημοτών, ότι υπάρχουν διαφορές στα τετραγωνικά τους. Γίνεται μία ρύθμιση, αρχικά με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου του 2012, μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Δήμων, για να περάσουν να στείλουν έγκαιρα τα στοιχεία τους στη ΔΕΗ, στο διαχειριστή δικτύου για να κρυβολογούμε. Άρα τα λάθη θα σε... Ένα λεπτό, για να μην μπερδεύουμε με ημερομηνίες και τα υπόλοιπα, το λάθος το οποίο ίσχυε εξ αρχής συνεχίζει να υπάρχει για χιλιάδες κόσμο, έτσι, εξαιτίας αυτής της ολιγορίας. Θα μιλήσω εγώ για τη ΔΕΗ, δεν μπορώ να κρίνω κανέναν οποιοδήποτε. Δόθηκε μία παράταση από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Μαρτίου του 2012 για να στείλουν όλοι οι Δήμοι, οι 300 Δήμοι, τα στοιχεία που αφορούν ακίνητα των δημοτών τους. Αυτών οι οποίοι υπόκεινται στο ΕΤΙΔΕ που είναι 5,5 εκατομμύρια συνολικά καταναλωτές. Εμείς περάσαμε με ημερομηνία 31 Μαρτίου του 2012, όπως ορίζει ο νόμος. Μάλιστα. Για να βγάλουμε το συνολικό ύψος του τέλους ακινήτων του 2012 και να το επιμερίσουμε στις 5 δόσεις και να βγει η πρώτη δόση ακινήτου. Μάλιστα. Προφανώς υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι καθυστέρησαν να στείλουν τα στοιχεία τους στο διαχειριστή δικτύου και, δεν άλλαξε... και το αποτέλεσμα είναι να διαρριγνύουν τα μάτια τους οι δημότες. Πάμε Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα απολύτως. Κύριε Στεριώτη, να πάμε στην Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε κύριε και πάλι Στεριώτη. Την κυρία Παπαδοπούλου. Αλλά θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Τσατσάγια να τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε. Καλημέρα που είναι εδώ. Κύριε Τσατσάγια, θέλουμε και το δικό σας σχόλιο για όσα ακούσατε σε σχέση με το θέμα της ΔΕΗ. Κύριε Τσατσάγια, πέραν του θέματος της ΔΕΗ. Υπάρχουν οι φόροι, υπάρχουν οι περικοπές, υπάρχει ακρίβεια. Πώς βγαίνετε εσείς? Και αν επιτρέπετε, η οικογενειακή σας κατάσταση ποια είναι? Έχετε παιδιά, είστε πολύτεκνος? Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν χαιρετώ και όσοι είναι στο πάνελ και συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Έχω και εγώ 3 παιδιά. Ναι. Είμαι συνταξιούχος, δούλευα 40 χρόνια στα μηχανουργία και στα εργοστάσια. 40 χρόνια, μάλιστα. Και είμαι 40 χρόνια για να πάρω μια σύνταξη που αυτή τη στιγμή είμαι προνομιούχος, γιατί παίρνω πάνω από 1.000 ευρώ. Και πολλές φορές ντρέπομαι να το πω, γιατί οι συνάδελφοί μου παίρνουν λιγότερη σύνταξη, γιατί το αυτονόητο έχει γίνει προνόμιο. Το να παίρνει μια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. Και πληρώσατε για αυτή τη σύνταξη. Πληρώσατε ένσημα. Έτσι. Έχουμε πληρώσει, έχουμε καταθέσει την ψυχή μας και τη ζωή μας και σε επικίνδυνη δουλειά. Όπως και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι συνταξιούχοι. Και θέλω να πω το εξής. Η τρομοκρατία και ο φόβος που μας επιβάλλουν στον κόσμο με τα χαράσια, με την ακρίβεια, η τρομοκρατία της ακρίβειας, η τρομοκρατία της ανεργίας, η τρομοκρατία που δεν έχει μέλλον η νεολαία, η τρομοκρατία να μην έχει εκπαίδευση σωστή, η τρομοκρατία να μην έχει υγεία, η τρομοκρατία της αβεβαιότητας και η τρομοκρατία της καταστροφής της φύσης, όπως γίνεται στη Χαλκιδική. Αυτή η ζωή μεταξύ φόβου και τρομοκρατίας είναι κυβέρνηση που ασκεί τη τρομοκρατία και το φόβο. Μέχρι πού θα φτάσει ο κόσμος? Είστε απόλυτα σαφείς. Δείτε τώρα, δεν είναι όλα εντελώς μαύρα. Δείτε έναν επιστήμονα, ο οποίος όταν του εμφάνισαν μπροστά του μια κοπελίτσα που είχε πάθει από ένα... Είχε ένα πρόβλημα στα μάτια της. Είχε... Καλημέρα γιατρέ, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Καλημέρα γιατρέ, πώς είστε? Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Σας έφερε μια κοπέλα η οποία είχε... Η κοπέλα αυτή είχε μολυνθεί από χρήση φακών εμπαφής, αρχικά από ακανθαμοιβάδα. Είχε καταστραφεί το μάτι της, έτσι. Είχε πάθει πολλά πράγματα. Είχε καταστραφεί ο κερατοειδής, είχε πάθει καταράκτη, έπαθε γλαύκωμα και επίσης καταστράφηκε και η ήριδά της.
Δηλαδή πόσο έβλεπε, πόσο. Καθόλου. Σχεδόν. Καθόλου, αντίληψη φωτός απλώς και τίποτα άλλο. Και βέβαια υπήρχε και ένα σοβαρό αισθητικό πρόβλημα. Πάτε στην στέλνετε στην Αμερική ή στη Γερμανία και τη φέρνετε τι. Στείλαμε, νομίζω ότι βλέπετε και την εικόνα. Έτσι ήταν το μάτι πριν την επέμβαση. Το μάτι της, για να το πούμε πολύ απλά, ήταν λευκός, άσπρος ο βολβός. Ακριβώς. Στέλνετε λοιπόν στην Αμερική και εμείς στη Γερμανία. Εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι πριν από 2 μήνες φωτογραφίσαμε το καλό μάτι. Ναι. Στείλαμε τις εικόνες στη Γερμανία. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι μετά την επέμβαση. Ναι. Και μας έφτιαξε μια τεχνητή ήριδα πανομοιότυπη του άλλου ματιού. Τεχνητή ήριδα λοιπόν ήρθε εδώ. Το άλλο που τις φτιάξατε, κάνατε εγχείρηση καταράκτη. Τις κάναμε εγχείρηση καταράκτη. Ναι. Τοποθετήσαμε μια ειδική βαλβίδα για να τις πέσει η πίεση, του ματιού. Και επίσης έγινε και μεταμόσχευση κερατοίδους. Άρα δηλαδή και τώρα βλέπει, κοπέλα. Επαναφέρατε την όραση στην κοπέλα αυτή την 28χρονη και ταυτόχρονα της βάλατε και ήριδα. Δεν είχε μάτι δηλαδή το κορίτσι, ήταν λευκός ο βολβός της. Ήταν λευκός ο βολβός επειδή είχε καταστραφεί ο κερατοειδής, αλλά επειδή είχε και υπερόριμο καταράκτη παρά το νεαρό της ηλικίας. Λόγω της φλεγμονής, οι ιστοί στο εσωτερικό του ματιού είχαν πάθει πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε αποκατάσταση της οράσεως της κοπέλας? Η επέμβαση έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα. Χτες που την είδαμε, έχει φτάσει ήδη το 50% της όρασής της. Δεν υπάρχει πιο ωραία είδηση. Και πιστεύουμε ότι θα φτάσει πολύ πιο ψηλά. Κύριε Παπαδόπουλε, για το τέλος, αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, θέλω να μου πείτε. Σε ποιο νοσοκομείο έγινε? Έγινε στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι η πιο όμορφη είδηση που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Μελετούσαμε πώς θα κάνουμε την επέμβαση. Ανακαλύψαμε ότι τετραπλή εγχείρηση αποκατάστασης προστίου μημωρίου δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ. Γιατρέ, η είδηση που μας δώσατε ότι μια κοπέλα που δεν έβλεπε από το μάτι της τελικά με μια τετραπλή επέμβαση και όλη αυτή την δραστηριότητα την επιστημονική μπορεί τώρα να βλέπει, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορέσαμε να ακούσουμε σήμερα σε όλο αυτό τον ρημαγδό των ειδήσεων. Έτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημοσίως τους συντελεστές αυτής της επέμβασης, γιατί ήταν μια ομαδική δουλειά. Τον συγχειρουργό μου, τον κύριο Κωνσταντίνο Σαμαρά. Σας τιμά αυτό. Την οφθαλμίατρο, κυρία Σόνια Τηλιγάδη. Την αναισθησιολόγο μας, την κυρία Κλιμεντίνη Μπαρέ. Και την νοσηλεύτρια, τη Γεωργία Οροκλού. Και μιας που μιλάμε για ιατρική, να πάμε, Μάγδα. Να πάμε στη στήλη της εκπομπής μας. Υγεία πάνω απ' όλα με τη Μελίνα Τσέλη. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να χαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας. Καλή σας ημέρα. Είναι πλέον γεγονός και για τη χώρα μας η δυνατότητα να ανακαλύπτουμε από τι ασθένειες μπορεί να νοσήσει κάποιος στο μέλλον. Ακούσατε πάρα πολύ καλά. Έλληνες γενετιστές προχώρησαν στην πλήρη χαρτογράφηση του DNA του γονιδιώματος, δηλαδή 19 Ελλήνων. Πρόκειται για ενήλικες ή και παιδιά, οι γονείς των οποίων αναζήτησαν να βρουν τη γενετική βάση της ασθένειάς τους. Μάλιστα, ανάμεσα στους 19 ήταν και έμβρια τα οποία οι γονείς θέλαν να μάθουν γιατί απέβαλε ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν τελικά να αποφύγουν τον κίνδυνο μιας νέας αποβολής στο μέλλον. Συνεπώς, η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος μας δίνει μια απεριόριστη δυνατότητα να μάθουμε τι πήγε λάθος στα γονίδιά μας, αλλά και τι ενδεχομένως να περιμένουμε στο μέλλον για την υγεία μας. Ακούστε τι είπε στην κάμερα του Sky ο επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας γενετιστών στην Ελλάδα. Γίνεται πλήρης πλέον ανάλυση του γονιδιώματος ενός εξεταζόμενου για ιατρικούς λόγους αυτή τη στιγμή, όπου αποκαλύπτονται και τα 22.000 γονίδια τα οποία έχουμε στο DNA μέσα, τα δικά μας, και οι μεταλλάξεις τους, μία προς μία, έτσι ώστε να αποκαλύψουμε οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα στο DNA και που σχετίζεται με την νόσο που εμείς βλέπουμε μπροστά μας. Διαβάζοντας και τα 22.000 γονίδια από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος, οι ερευνητές μπορούν πλέον να πούν βασισμένοι στα λάθη που καταγράφουν αν ο εξεταζόμενος έχει αυξημένες πιθανότητες σε ως σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα νοσήσει από καρκίνο, από κάποια καρδιοπάθεια, αν θα εμφανίσει επιληψία ή αν θα αρρωστήσει από κάποια σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσο. Όλα αυτά όμως, πιστέψτε με, απαιτούν υψηλά αποθέματα ψυχικής δύναμης, ώστε να μπορέσει κανείς να αποδεχτεί στην ουσία το οτιδήποτε του ξημερώνει. Είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη επιτυχία των Ελλήνων επιστημόνων θα δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσει και στη χώρα μας ένας δημόσιος διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα. Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωμένος να δώσει ο γιατρός στον ασθενή του, αλλά και ποιοι άλλοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα? Έχουν δικαίωμα, για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί να πληροφορούνται τι ασθένειες θα εμφανίσουμε εμείς στο μέλλον?
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που θα κληθούν οι ειδικοί βιοηθικείς να απαντήσουν και στη χώρα μας. Εγώ κλείνοντας θα σας πω ότι κρατώ τη θετική πλευρά από αυτή την επιτυχία. Η γνώση του γενετικού μας ψηφιδωτού, θα το δείτε τα επόμενα χρόνια, θα μας βοηθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο να καταλάβουμε καλύτερα τις ασθένειες που μας μαστίζουν και μας στερούν τελικά τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και αν αυτό συμβεί, δεν θα αργήσει η μέρα στην οποία πολλά φάρμακα θα είναι πλήρως αποτελεσματικά για να προλαμβάνουν ή ακόμη πιο σημαντικά να προστατεύουν την υγεία μας. Γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Απολαύστε λοιπόν το Σαββατοκύριακό σας. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, Πέρασε η ώρα και να ευχαριστήσουμε πολύ τον γιατρό, τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε καλά για την παρουσία σας. Πάντα επιτυχίες και δίπλα στον κόσμο. Έχουμε ευχαριστώ ανάγκη για ευχάριστες ειδήσεις. Θα πάρει κανείς επίδομα, κύριε Θεοτοκάτω, με μία λέξη? Κανείς το 2013 δεν πρόκειται να πάρει επίδομα. Κατάργησαν τη σύνταξη πολίτευσης της μητέρας, οι 175.000 που έπαιρναν, καμία δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Τελείωσαν. Το δε επίδομα στήριξης, το οποίο λένε, μάλιστα, ή το πολυτεχνικό ή το τεχνικό που θα ψηφιστεί με το φορολογικό, μάλιστα, δεν πρόκειται κανείς να το πάρει το 2013. Και η Τρίτεχνη συμφωνείτε με αυτές τις διαπιστώσεις? Με αυτές, κύριε Θεοτοκάτω, τέλος ο χρόνος σας. Και η Τρίτεχνη συμφωνείτε? Ελπίζουμε να ξαναεπανέλθουμε. Όχι να ελπίζετε, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ είστε. Τι ελπίζετε? Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι η Τρίτεχνη δεν θα πάρουμε επιδόματα το 2013. Μάλιστα. Θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο και αν. Χρειάζεται να γίνει αναδιανομή. Μετά το καλοκαίρι θα τα πάρετε. Μετά αυτό είναι το καλοκαίρι, δυστυχώς. Και ευτυχώς που έχουμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι μετά το καλοκαίρι θα πάρετε επιδόματα. Να το ξέρει. Δεν θα τα πάρει μετά το καλοκαίρι, κύριε Αυτιά. Εντελώς. Καθόλου δεν θα πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε. Πάμε και στον κύριο Στεριώτη. Πάμε και στον κύριο Στεριώτη, τον φιλοξενήσαμε σήμερα από νωρίς το πρωί. Κύριε Στεριώτη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Στεριώτη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας Σαββάτο πρωί. Θέλω να κάνω μία ευχή. Ναι. Μία μόνο ευχή σε όλους τους Έλληνες, ναι, σε όλους τους πελάτες της ΔΕΗ, σε όλους τους καταναλωτές. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα και η ΔΕΗ θα είναι πάντα κοντά τους. Και εγώ εύχομαι να μην μας αλλάξει τα φώτα η ΔΕΗ. Να είστε καλά, κύριε Στεριώτη μου. Επίσης. Να είστε καλά, κύριε Στεριώτη. Τον καλό μας φίλο από τη Φλόρινα. Τον κύριο Αλτίνη. Καλημέρα στη Φλόρινα. Με μείον 4 βαθμούς σήμερα. Και βέβαια. Ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα αποκαταστήσει τα προβλήματα και που υπήρξαν. Τους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη, να είστε όλες και όλοι καλά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σοφία Τσίπα και. Echo News με τη φίλη μου του Χριστοφιλίδου. Και αμέσως μετά, Σοφία Τσίπα, ο κόσμος ανάποδα. Έτσι για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, να διασκεδάσουμε λίγο. Διότι σήμερα έχει μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Ράντου. Αύριο το πρωί, 7 παρατέταρτο εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά.